σω να. και το ότι αντιδρούσαμε στο Σεζίν το πράγμα, ίσως ξέρω εγώ να ήταν καλά... να πήραξε, να πήραξε κάποιους, ας. Να πειράξει κάποιου. Ε, να πειράξει κάποιου. Έκαναμε μια πιο κοινοτική εκθέσει τότε. Γιατί ήταν, ήταν οι αρχέ, ήταν μόλι ανοίξαν το δόφραγμα, και γνωρίσαμε ανθρώπου και ήμασταν σε μια ανεπτυγμία τότε. Liberal, Connie, που τους κύκλους σου, σαν από η λίστα σου είχες αντιδράσεις Δηλαδή αν το κάνουν ένας αντίστοιχος Πολλά, πολλά Να να μην πω ονομά σε μονιά Ένας αντίστοιχος, ας πούμε πιθέρα και και να ασχολούν τον Αλλά επειδή κάνουν το ένας πρώην πρόεδρος τον πόρτο καλή Είχα πολύ πόλεμο ρε φίλε Πολύ πόλεμο, με και με και ακόμα μέχρι σήμερα έχει πολλού που έτσι, έτσι, με αντιλαμβάνονται. Ίσως Εντάξει, σε έναν grey zone, α πούμε. Ναι, όμω προσωπικά ρε φίλε είμαι αδογμάτιστο. Αν πιστεύει ρε φίλε ότι είσαι ανώτερο Χωρί να κάνει οτιδήποτε στη ζωή σου. Απλώ επειδή νομίζει ότι η προγόνι σου ήταν ανώτερη, είσαι ηλίθιο. Ναι, είσαι άνθρωπο. Είσαι ηλίθιο. Είσαι ape. Ναι, το, το, το να ξέρω εγώ να κολυμπήσω 100 μέτρα, yeah. να κολυμπήσω 100 μέτρα ε, πιο γλύρω από σένα. Ναι, είμαι ανώτερο σου, ρε φίλε. Όμω απόδειξα σου το ότι είμαι ανώτερο σου. Καλά, να, να λύσω ένα μαθ, μαθηματικό γρίφο καλύτερα από σένα. Είμαι καλύτερο στα μαθηματικά. Σε έτσι το πράγμα με ανώτερο. Όμω το να έχω δει ψευδέστηση, ρε φίλε, ότι. Βιολογικά. Βιολογικά είμαι ανώτερο που τον άλλον, ε, τούτον είναι ηλικιότητα, ρε φίλε. Ναι. Και, και, και μα βοηθά να πίνουμε σαν είδο μπροστά. Σίγουρα. Σίγουρα. Χθε στείλαμε ρομπότ στον Άρε. Είδε το βίντεο. Ναι, το ρόβερ. Το ρόβερ. Και στείλα το σε ένα φιλαράκι, σε ένα γκρουπ. Και ο κόσμο καίγεται. Και εσύ και κάμα έτσι ένα βήμα πίσω να σκεφτώ και να λέω όχι ρε φίλε, είναι τεράστια στιγμή για, την ανθρωπότητα. Που την άλλη όμω, ασπάστηκα και όμως μου είπε, ο κόσμος καίγεται ρε φίλε. Ακριβώς μπορεί όμως, ρε φίλε, τούτο είναι το evolution όμως, ε? αν το δεις σφαιρικά, συμπαντικά, όπως λέει ο, πώς το λαούσαν και στο Matrix. Ο Νίον. Όχι ο Νίον, ο Μαύρος, ναι, Τζίνο που του λέει ότι είσαστε. Τροπή Ότι είσαστε. Είσαστε virus. Οκ, και εμεί τώρα, σαν σαν ζωντανό οργανισμό, είμαστε στον πλανήτη. Όμω θέλουμε να επεκταθούμε. Θέλουμε να πάμε πιο παρακάτω. Θέλουμε να πάμε παντού. Οπότε αυτό είναι part of evolution, ρε φίλε. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό να πάμε στο διάστημα. Αρέσκου σου τα intellectual talks. Εξαρτάται. Για παράδειγμα, επειδή είμαστε virus για τον πλανήτη, είμαστε το μόνο είδο το οποίο ε, ε, βοηθά το οικοσύστημα. Ενώ όλα τα άλλα βοηθούν. Το ένα με το άλλο βοηθά για να είναι καλύτερο το Μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Ομορφέα. Ομορφία. Ναι. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ο Μοντρόφι. Ναι, μετά τη βιομηχανική πριν επανάσταση. Πριν τη βιομηχανική επανάσταση, ήμασταν εμεί μέρο του οικοσυστήματο. Τώρα πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνω, ότι ελέγχουμε το, ότι μπορούμε και χωρί δίχατο. Είμαστε <laughs> μπουτίνο <μπορούν> πλανήτη. <πλαίδι. laughs> ε, είμαστε native earthians. Φίλε, εγώ, εντάξει, το αν είμαστε έρθει αν ζει Τι είμαστε πια στον καθέ μου. Ε, 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 ε μη ξέρω. Τι είμαι σίγουρος όμως είναι ότι έχει ζωή στο σύμπαν. Έχει και άλλους. Εν ε, ε, είμαστε μόνοι μας. Εν πολλά εγωιστικό ε, να Γίνεται πιστεύω. να είμαστε μόνοι μας. Ό, ε, Εγκρήμα, μαθηματικά είναι, είναι απίθανο μαθηματικά, ρε φύτε, να είμαστε μόνοι μας. Είδα πρόσφατα ένα βίντεο, εκεί, simulation, το οποίο λαλεί σου δεν θα να αλλάξεις λίγο την άποψή σου, να δουλεύει τη ζωή σου. Αρκεί που γίνει, μετά πάει στα διπλανά στέρκα, πάει στον ήλιο, πάει μετά σου διπλανά ηλιακά συστήματα, και μετά πάει στο γαλαξίαν και μετά. Και να what the fuck, α πούμε, ρε φίλε. Ναι, ναι, Και σε α πούμε, ένα απέναντι το. Δεν το αποέλ. με το Old school figure, ο ο Εντάξει, το χαρακτηριστικό των εποχών ήταν νομίζω το τοπικισμό τότε. Δηλαδή, οι μονιάδε από ελίστε είναι τσακονούμαστε. Ελά, να δείχνει το μικρόφωνο σου. Είναι Και σα το χάρη μου. Ε... Τσακονούμαστε παραπάνω με, με του άλλου, άλλε πόλει. Λέμε σο. Λέμε σο. Εσεί μου πεζοπόρου. Ζωπορικό, Σαλαμίνα. Το, εντάξει, πριν το 1995 που οργανωθήκαμε, ήμασταν το κλωτσοσκούφι, σκούφι. Δηλαδή, πιέναμε, ξέρω πέντε αυτοκίνητα στην ε, να δούμε τη, σα, στη Σαλαμίνα, και δεν μαζί Σαλαμίνα. Ε, τέσσερα αυτοκίνητα στη Λεμεσό, ήμασταν ε, οργανωμένοι. Μετά το 1995, ε, ε, βάλαμε κάτω τα πράγματα. Και... Με το 1979. Ε, ε, το... Το 79 ιδρύθηκε ο σύνδεσμο. Οκ. Okay. Okay. Ιδρύθηκε ο σύνδεσμο. Ναι, ιδρύθηκε ο σύνδεσμο που κάποιου τότε που θέλαν να είχαν κάποια πλάνα κτλ. Όμω. Σύνδεσμο τι όμω. Σύνδεσμο φιλάθρων από ελ. Ονομάζεται ένα παγκύπριο σύνδεσμο φιλάθρων από ελ. Μετά επιτά μετανομάστηκε σε πανελλήνιο σύνδεσμο φιλάθρων από ελ. Ε, ε, να μου δίνετε το ερώτημα σου. Θα ε, ήθελα να μου πεις γιατί αου79, ε εγώ τους πορτοκαλί θυμόνται ήταν 93 95, 95 ναι. 93 που ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά το 95 επαναδραστηριοποιήθηκε βασικά ο σύνδεσμό και γίναμε τσίνο που γίναμε. Εν τέλος βρεθήκατε ξαφνικά πάρα πολύ με τα Ήταν, ακούω να σου πω, περάσαμε πέτρια χρόνια για πολίστε. 20, μια δυο ναι, πέτρινα χρόνια. Δηλαδή μετά το πραξικό που είμαστε την εισβολή. Ε, δαχ, δαχτυλοδείχνα μα. Στα μπάρα σα. Στα μπάρα ή αδίκω, ρε χάρη. Ε, για μένα, εγώ ήμουν 7 χρονών αδίκω, ρε φίλε. Ναι, 7 χρονών το μωρό τώρα. Δεν μου δηλαδή. Ναι, 8, ναι. 8 χρονών. Άξι. Και το λέω σου το τούτο γιατί 7-8 χρονών ήρθαμε πίσω, πίσω που είναι τεχεράνη. Δηλαδή, ήμασταν στην Τζερίνια, έγινε μια εισβολή και φύγαμε και πήγαμε στην Τεχεράνη που ήταν οι παππούδες μου, οι, γονεί τη γονείς της μάνας μου και ε, στο, ελληνικά έμαθα στην ελληνική τη λέσχη. Ε, στην ελληνική τη οπότε ερχόμενος πίσω ε, καλαμάριζα. Οπότε γίνον που πέρασα τα πρώτα χρόνια που ήρθα πίσω ήταν ένας σοβαρός ρατσισμός ρε φίλε, που ε, μπορεί να μην τον εβίωσε κανένας. Ρατσισμός ας πούμε που είναι... άλλη. Τότε α... ήμουν δουσάλεις... καλαμαράς. Α, ότι ήσουν Που τους Κυπρέους. Που τους Κυπρέους, ναι. Τότε ήμουν που στο καλαμαράς τέλος πάντων. Εντάξει, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι η... η, ομιλία μου ε... έγινε Κυπριακή πλέον. Δεν ναι. μπορεί να αντιληφθεί κάποιο ότι έχω ρίζες και από Ελλάδα και από Αρμενία κτλ. Ε... Εντάξει, οπότε νομίζω αδίκως προς, προς εμένα τώρα. Προς έναν 7 χρόνο παιδί. Προς έναν 7 χρόνο προς οποιοδήποτε μέχρι σήμερα. Δηλαδή μπορεί να πούμε πραξικοπηματία επειδή ξέρω εγώ λαλό ότι είμαι Έλληνας. Ε, Λαλώς ε, λαλώ, ότι το δηλώσω ότι είμαι Έλληνας και δηλώνω ότι είμαι ανώτερος που κάποιον. Είμαι απλό εκείνο που είμαι. Όπω. Αμερικάνο, ο Σκοτσέζο, ο Όπω θέλει να διαφυλαχτεί, ξέρω εγώ, η κουλτούρα των Ινδιάνων τη Αμερική ή θέλω να διαφυλαχτεί η κουλτούρα του τάδε φιλή. Θέλω να διαφυλαχτεί η δική μου η κουλτούρα. Το φαίνει η μουσική, η γλώσσα. Το φαίνει η μουσική, η καλοπέραση, το λαμπέλα βίτσα που λαλούν οι Ιταλοί. Τούτον το πράγμα, τούτον είμαι. Ούτε ισχυρίζουμε ότι είμαι ανώτερο από κάποιον. Όπω και να έχει. Έρχεσαι Κύπρο. Έρχομαι, Έρχομαι. Κύπρο. Εντάξει, ε, θέλω οι, οι, άνθρωποι που στη ξενιθιά. Ε, ε, Σηκώνεται η τρίχα μου τώρα που σου λέω. Ε, νιώθουν για την πατρίδα του τεράστια αγάπη. Ναι. Και επειδή για μένα ήμασταν σε έναν καθεστώ φόβου, μετά που αρχίσαν οι φασαρίε με το χωμενί και τα λοιπά, ήμασταν σε έναν καθεστώ φόβου. Η μόνη μα ασφάλεια που νιώθαμε ήταν στην ελληνική τη λέσχη, η οποία ήταν ελληνική λέσχη που μέσα μαθαίναμε ελληνικά, είσαι δάσκαλο που μα μάθαινε ελληνικά, και είχαμε και εικόνε που την αρχαία Ελλάδα, ξέρει, που του ήρωε. Ε, και τούτο, τούτο ε, ε, σημαντικό για του ανθρώπου να, να, έχουν ήρωε, να έχουν ανθρώπου που αμφισβητήσαν του θεού. Κατάλαβε, δηλαδή να μένει σε υποταγμένο σε τίποτε. Να ερευνά, να αμφισβητά, να, να μαθαίνει και εκείνο που πιστεύει ότι είναι σωστό, επειδή έχει τεκμήρια ότι είναι σωστό, πρέπει να κάνει το πράγμα. Οπότε ναι, μαθαίνουμε για του ήρωε τσαμέ και δίπλα στην εκκλησία έκαναν μα τα θρησκευτικά. Τσαμέ νιώθα ασφάλεια. Okay. σω να νιώθει οικία. Ασφάλεια. ασφάλεια. Όχι οικία. Ασφάλεια. Ναι. Σαφ. ότι ήμουν κοντά στου δικού μου. Φεύγοντα τώρα που τσαμέ, ήρθαμε πίσω. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που αθυμούμε είναι σε ένα συλλαλητήριο του Κληρίδη. Που πήγα και είδα, χιλιάδε ελληνικέ. Οχτώ. Οχτώ. Εννιά. Και είδα χιλιάδε ελληνικέ σημαίε. Και εγώ όταν ταυτίστηκα. Ναι. Ένιωσα. Έδεσαι το γλυκό. Έδεσεν το γλυκό. Μετά είχε το γενομασία του Αποέλ που είναι ο αθλητικό ποδοσφαιρικό όμιλο Ελλήνων Λευκοσία. Έγινε μου. Ναι. Ήταν, τα, κομμάτια του παζού ήρθαν ότι ήταν τρει ναι, Ναι, ναι. Ε, εντάξει. Ε, ο ο Τζούρι μου ήταν πολιτικοποιημένο, ήταν τη εκκλησία άνθρωπο. Ήμουν και εγώ Ώσο σε μια ηλικία, ω που άρχισα να θυκευάζω, να κάνω, να φτιάζω. Νομίζω όλοι Κύπροι. Ναι, και πλέον. Του τότε ειδικά. Ναι, ειδικά από του τότε, ναι. Α ακόμα και τώρα δεν μου. Η ε, έξι... Μιτσέν είναι έτσι. Ναι, όμω είναι έτσι. Εκτό τη ώρα που να πέσει το αεροπλάνο, που να πούνε να πάνε να γιάνουν Ενώ έχουμε το μέσα μα. Ε, είναι σμιλευμένο μέσα μας το πράγμα και μπορεί να έξεργονάσει οι κομμουνιστές που είναι χριστιανοί ας πούμε και να πηγαίνουν και στην εκκλησία και να λένε ότι είμαι κομμουνιστής ενώ είναι μέρος της φάσης μας. Εσύ είναι και hardcore. Τι εννοείς, hardcore χριστιανοί? Όχι, κομμουνιστές by definition. Όχι no. way of living, ne. way of thinking way of thinking, yeah. way of living, yeah. ακόμα Φίλε... πιο λίγη. Ε, να το συζητήσουμε και τούτο. Ακόμα πιο λί. Να συζητήσουμε και τούτο, ναι. έτσι που να καμιρώλα την ναι. κουβέντα μας. Οπότε, να πούμε έτσι λίγο για την δεξιά και την αριστερά στην Κύπρο. Περίμενε, πριν παεις Τσάμε, ναι. 7-8 χρονών πάμε στο τα ή Είπαμε να κάνουμε ένα restart και είχε έρθει να και λάβει εμποσάστα. ο Κρίσο Χρήσο... Τριανταφυλίδης. Είπε ότι είναι να κάνει restart. Ο δικηγόρο. Ο δικηγόρο, οκ. Okay. Και έρχεται ο Κρίσ και θεώρησε τότε ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να οργανώσει, να οργανωθούν οι οπαδοί. Έτσι ο, κάλεσε μας στο Φιλοξένια και πήγαμε πολύ, πήγαμε καμιά 200 άτομα. Από αποφασίστηκε ενώ δεν να επαναδραστηριοποιηθεί ο Σύνδεσμο, και που γίνει τη συνάντηση, αποφασίστηκε για να ότι είναι είμαι εγώ ο πρόεδρο, ο πρόεδρο, ο πάντων. ο πάντων. ο είναι τέλος αποφασιστική σου popular ας πούμε, παρές. Στε... Ναι, ναι, ναι. Ήταν, βατζαμε, τότε που στη Μάπη, ήταν ο μύθος. εφέ είναι μύθο την γνωστή την έφτασες. Δεν την έφτασες, αλλά άκουσα πολλά από τη γενιά μου. Ναι, ο διείσου. μύθος δεν ήταν από ελίστο το μαγαζό, ότι οι, οι, οι γειτονιέ τότε ήταν χωρισμένε. Δηλαδή, οι καμακλώτε τη ακούνε με του οι λατσότε με του αγλαντζότε. Έγιναν το πράγμα. Ο μύθο ήταν στο κέντρο και ήταν βασικά ο τόπο που πήγαιναν όλοι αποκληροί. Ναι, η σύναξη. Που δούλε τι γειτονιέ. Έτσι ήταν ο τόπο που έφευγαμε να πιένουμε στην Μάπαν οι αποελίστε. Εντάξει, ε, εγώ είδα είχα μόλι έρθει πίσω από τι σπουδέ μου. Είχα σύζον τη Φιωρετίνα. Και... και... Τι σπουδάσει. Συντήρηση εικόνων και πινακών. Η ειδικότητα μου πάει στι εικόνε τη Βυζαντινή. Έτσι, εντάξει, είχα λύνε. Επιρροή, είδα πολλά πράγματα στη Φιωρετσίνα, στην Ιταλία, ένταλος ήταν η... Ουλτριλίκια ιστορίες ναι, πράγματα. ήταν το σούπερ τύφο τότε το περιοδικό, οι χορεογραφίες που κάμναν ήταν πράγματα... Τα τραγούθια, αντίπανα. είμαι, περήφανος γιατί που είπαμε στο Champions League, οι χορεογραφίες και τα πράγματα που θόρουν ήταν έτη φωτό μπροστά από τη Φιωρεντίνα, ενώ 20 χρόνια πριν από Τζίνο ήμασταν έτη πίσω. Ε, έτσι έγινε, ήμ, ήμουν δημοφιλή και επιλέξαμε εμένα να γίνω πρόεδρο ο, του, ο συνδέσμου. Ο πρόεδρος του συνδέσμου. Ε, εντάξει, ε, ετηρήσαμε κατά γράμμα το καταστατικό. Νόμο απαράβατο για μα τότε ήταν ότι δεν δεχούμαστε καμία οικονομική στήριξη που το σωματείο για, κανέ, κανέναν λόγο. Ότι πρέπει να είμαστε εντελώ ανεξάρτητοι και ότι ο μόνος τρόπο να είμαστε εντελώ ανεξάρτητοι είναι να μην πιάμε ούτε και έναν σεντ. Ναι, που κανένα. Που κανένα. Και έτσι ξεκινήσαμε. <coughs> Εντάξει, τότε δεν είχε κοινωνικά δίχτυα κτλ. Είχαμε στήσει έναν καλό μια καλή οργάνωση στο πώ να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Ούτε κινητά ήσουν. τότε. Είχε σχολεία όμω. Είχε σχολεία, πανεπιστήμια, κάμπτα με ένα φυσιοκολλήσει. Δηλαδή, ευκάλαμε την ανακοίνωση, πέμπτη είναι. Σαββατοκυρία που ετυπώνταμε την. Και την παρασκευή, το... τη Δευτέρα. Και ανάλογα με το παιχνίδι. Μπορεί Παρασκευή, μπορεί η Πέμπτη, όμω συνήθω ήταν Δευτέρα που βάλαμε ένα σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για το ένταμπον να γίνει μετά. Ε, εντάξει, το 96 ήταν πραγματικά το. πικ. Το, το μα. Δηλαδή, πικ. Πήγαμε 23, 24. Τα η χρονιά του Ντάμπολ. Τα η χρονιά του Ντάμπολ, αίτσι την. Αίτσι την. Και η, η τελική στη Λεμεσό. Και η τελική στη Λεμεσό. Και οι πορείε στη Λεμεσό. Και οι πορείε, τούτα τα πράγματα. Ναι. Τότε που στη Λεμεσό, το να πάνε από οι λίστε ήταν ναι, γεγονό για την πόλη. Σίγουρα, σίγουρα. Περιμένα σα. Ναι, πάντα, πάντα. Αλλά έπιατε Πιάμε καλά. Πιάτε καλά. Ναι. Πιάτε καλά. Εμείς οι, εμείς οι μητσί τότε, εγώ πήγαινε πλευρά των ομονιατών τότε, ε, ζούσαμε τα έντονα τα πράγματα. Και ήταν και πιο έντονα όταν γίνησκονταν και διαδηλώσεις, ε, πολυτεχνία, ιστορίες με τηλεπισόν και το καθεξής, που όταν έρχονται οι λεμεσάνοι, δεν ήταν ε, ήταν, το, ήταν χωρισμένα όπως σήμερα, ήταν τοπικιστικά, ε, τοπικιστικά. Ναι, ναι. έρχονται λέμε σαν η τέλος. Ναι, 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 τοπικιστικά. Εγώ δεν να θυμούμαι να, να, να πες εξήλωση από ηλιομονία, δεν ναι θα να θυμούμαι ρε φίλε. Η Έχατε... σχέση σας με τα παιδικές σιρενιά τότε, επειδή ξέρω ότι σας τρέχουν. Έχω φίλους καλούς ρε φίλε. Όχι μόνο εσύ. Ναι. Η παγή πορτοκαλί με, τη... ναι. με τα παιδικές σιρενιά, αν και ο καθένας που εντελώς διαφορετικούς ιδεολογικούς χορούς,

Πορτοκαλίθιρα 9. 9 στο Μακάριο που παίξαμε, πριν που παιχνίδιμε από η Η ε, 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 χρονολογία, για να βάλω κάποια άτομα μες στο νόμιμο. να νέλο. είναι το 90... Ήταν πριν να επαναλαμβανιωθεί ο σύνδεσμό νομίζω. Ήταν το 94, 93, 94. Ε, και παίξαμε, ναι, πριν το παιχνίδι από Λομ... για να ρε, φίλε. Για να Τώρα και υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε μαζί. Όχι ρε αφού τώρα βρέθονται κλειούρανται στα κλαμπ, δέρνονται μέσα στα κλαμπ, δέρνονται μέσα στα πάρκινγκ και καταλάβες. Ξέρεις Και Ήρ... έρχονται και δουν εθ, τι εθ, θα τους ξετοιμάσω. Που μας λαλούν ότι έκαναν την κάρτα και λύθηκε η βία. Καταλάβες, έχουν ψευδέστηση ότι επειδή μια κάρτα και τα γήπεδα, ότι είναι θα δέρνονται άλλου. Ότι ξέρεις, Έκανα ένα νομοσχέδιο ρεμπρομού που λαλούν είναι νομοσχέδιο ε, πρόληψη και καταστολή. Και η μόνη πρόληψη που έχει μέσα είναι ότι πρέπει να έχει οικοδομικέ εργασίε πριν το παιχνίδι, πρέπει να συνάξουν τα τούφλα και τα μπάζα που γυρώ. Τούτη είναι η πρόληψη που σκεφτήκαν οι εγκεφάλοι, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Ήταν, είναι και θα είναι κοινωνικό πρόβλημα. Ε, εν, εν είναι ολέα. Ε, θεωρώ ότι όλα τα κακά τα οποία ουσιαστικά το τι γάμα είναι Απλά πιάντα και φιάντα από αγίπεδα. Άρα το πρόβλημα της βίας δεν είναι μόνο στα αγίπεδα. Παντού η βία, παντού. Και μέσα στις οικογένειες, και στη στράτα, και στα κλαμπ. Παντού η βία. Εντζίνον το πράγμα που πρέπει... Η πρόληψη μιας υγιούς Δεν είναι το να φύγει όταν να μην έχουν πιάνω τα να Κατάλαβε. Δηλαδή, και αν συγκεκριμένα το πώ μπορούν να κάνουν του ανθρώπου, είναι να καλλιεργήσουν το... τον Ολυμπισμό σαν ιδεώδες. Γιατί αν, αν κάνει ανθρώπου που καλλιεργήθηκαν με τον Ολυμπισμό, σίγουρα πολλά πιο, πιο, κοντά στο να δέχονται τον υγιή ανταγωνισμό, το να δέχονται ότι εφάντε και δεν πρέπει να βγουν πόξο να πισκαλίσουν του αντιπαλού. Ε, Κατάλαβε. Δηλαδή, τούτη είναι η πρόληψη κατά την άποψή μου. Το μπορεί. σεβασμό, το σεβασμό την ρε, αναγνώριση. Ναι. και ο Ολυμπισμό, Την ανάληψη είναι φθηνό. Σοβαρό πράγμα για να μάθει του μυτσού, ρε φίλε. Όχι να του μάθει, να του το καλλιεργήσει. Εγώ πήγαινα λίγο σχολείο, πήγα ένα στο Φάλκο. Είναι τέλο αντιμετωπίζει αντιμετωπίζεις ε, μεταδόσαν τον υγιή ανταγωνισμό. Είχαμε τρει ομάδε. Η κόκκινη, η κίτρινη και η μπλε. Που ανταγωνίζονταν σε όλα τα αθλήματα. Όλε και οι τρει ομάδε είχαν ομάδα στίβου, μπάσκετ, μάπα, βόλεϊ, κολύμπι, όλε τι ομάδε. Ο καλύτερο μου φίλο συμμαθητή μου, ο Γκάβιν, ήταν μισό Ινδό και μισό Εγγλέζο, ε, ήταν στου κόκκινου. Εγώ ήμουν στου μπλε. Όλη μέρα είμαστε κολλητοί, κόλο και βραζί. Όμως την ώρα που ήταν να κάνουμε το άθλημα, είμαστε αντιπάλοι. Ε, Τέλειωνε το άθλημα, μπορεί την ώρα που παίζαμε μπάσκετ να ξυδιμαζόμαστε. Παίζαμε μπάσκετ, έτσι. Τέλειωνε. Καλύτερη φίλη. Τούτο το πράγμα γιατί δεν το κάνουν. σω να εξυπηρετά του σκοπού, θα σου πω συμφέροντα, του συστήματο. Τη κομματοκρατία προτιμώ. Ναι. Εντάξει, το, το σύστημα, σύστημα που, είναι που από είναι κόμμα τα, Καναδία, ναι. τα κόμματα. Αν είναι δυνατόν να έχει κομματικέ νεολέ με στα σχολεία, δεν πρόβλημα. Τούτων εν το εδεχτήκα ποτέ στη ζωή μου. Μα δεν μπορούν το πράγμα, ρε φίλε. Αν θέλει να του πολιτικοποιήσει, κάμε του, ξέρω εγώ, Model UN. Βάλτε του να κάνουν debate με στην τάξη του, να πούνε ότι να εγώ, να σου πούνε εσύ, σήμερα, Γιάννη μου θα είσαι δεξιό, και ο Χάρη σήμερα ήταν αριστερό. Θα κάτσει να μελετήσετε μια εβδομάδα τα σύντζιντα πλήν και να κάτσετε να κάνετε debate μεταξύ σα. Ο ένα για τον ένα και ο άλλο για τον άλλο. Σε... Δεν έχουμε debate battles στην Κύπρο. Όχι. Oh, στο εξωτερικό έχει. Έχει, ναι. Τούτα που σου και... λέω, ρε φίλε, κάμου τα στο σχολείο, ναι. Και μιλά ακραία θέματα. Μουσουλμάνο με ναι, χριστιανό. Ναι, ναι. Debate, τσαβέβα στην καρέκλα, ναι. με ακροατήριο. Και, και στο, στο, model debate, στο model debate που είναι να κάνει, ο, ο μουσουλμάνο είναι ένα χριστιανό και ο χριστιανό ήταν Δεν κατάλαβε πάνω σε τούτη λογική. Δηλαδή, βάλει τον άλλον να, δει, να μπει με στα παπούτσια του άλλου. Και τούτο είναι πολύ σημαντικό για να είσαι σωστός άνθρωπος. Πρέπει πάντα, πάντα, πάντα να μπαίνει ε, μέσα στα παπούτσια ε, του άλλου. Βασικά ε, είναι η συνέστηση είναι Να μέσα στα παπούτσια του άλλου. Εντάξει, νιώθω ότι έχω δίκιο. Όμως, επειδή ο καθένας σωρεί τον κόσμο που <συσίλιο> είναι δική του. Όλα σχετικά ρε φίλε. Ναι όλα. Δεν έχει τίποτε να είναι σωστό και λάθος. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο ας πούμε μερικές φορές βλέπω το και στα social media, βλέπω το και που παρέες, είναι το θέμα με τους μετανάστες. Okay? <συσίλιο> <συσίλιο> ή με τους πρόσφυγες ή τους πρόσφυγες. Όχι, oh, οι πράξει του μπορούν να κάνουν παράδειγμα. Ναι. Ναι. αν πάει σε 100.000 εκατοχι, χιλιόμετρα μακριά από τον πλανήτη, γίνει και δει στη γη. Ναι. Ξεχωρίζει του ανθρώπου, δεν θέλει μια μάπα μπλε. Εντάξει, άλλες... όμω σίγουρα. <laughs> ο, 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 κάθε άνθρωπο έχει την προσφορά του, ρε φίλε. Δηλαδή, σίγουρα κανένα δεν είναι παράνομο. Σίγουρα οι μετανάστε και οι πρόσφυγε έχουν δικαιώματα και πρέπει να του αγκαλιάσουμε και να του βοηθήσουμε. Τούτο που κάνουμε τώρα όμω, δεν του βοηθούμε του να τους βιούμε μέσα σε έναν κέντρο. Ούτε έτσι τους βοηθούμε, αλλά ούτε έτσι τους ίδιους ναι, <στονίτρια> μας τους και αυτούς. Κανέναν δεν βοηθούμε. Κανέναν. Είναι για την κοινωνία μας γενικά. Είναι σκάρτος ο τρόπος που λειτουργούμε. Ε, σίγουρα δεν μπορούμε να τους σκιώξουμε. Γιατί έχουμε ευθύνη σαν ανθρώποι. Και την ίδια ώρα δεν μπορούμε να του φιλοξενήσουμε όλου. Και δεν μπορούμε την ίδια ώρα να του φιλοξενήσουμε όλου. Εντάξει, πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο του Ερντογάν σε όλη την υπόθεση. Το ότι χρησιμοποιεί του Σαν όπλα, το επέμπει του ασύστολα. το είδαμε το και πέρσι στην Ελλάδα. Όμω το πρόβλημα με του με τους μετανάστε είναι το θέμα οργάνωση, ρε φίλε. Να, να συγγνώμη που ζητάει. Δηλαδή, και του πρόσφυγε, ναι. Και, ε, να σε αφήσω να τοποθετηθεί. Εγώ προσωπικά δεν ε, ε, έχω τι γνώσει, ούτε ε, την εμπειρία, αν τέλο πάντων, να δώσω μια λύση στο πρόβλημα. Λαλότο. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι η αντιμετώπιση μα, σαν άνθρωποι, προ του ανθρώπου, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ανθρωποκεντρική. Οργανωμένη, ρε ναι. μπρο. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ, φίλε μου. Οκ. Okay. Λαλή μου ότι έχει πρόβλημα. Οκ. Okay. Και το πρώτο και κυριότητα είναι να μέσα φύγω στο φλού. Τρία-τέσσερα χρόνια ώσπου να αποφασίσει ένα λειτουργό να δει αν όντω χρήζει βοήθεια ή όχι. Οκ. Okay. Τούτο το πράγμα πρέπει να οργανωθούμε και να μην τσάνουμε τον χρόνο των αιτήσεων του. Όμω, ε, ε, μελετήσαμε την αίτηση και τούτο άνθρωπο πρέπει, οφείλουμε να του δώσουμε βοήθεια γιατί κινδυνεύει η ζωή του. Δεν μου κάνω. Κάμε το ένα interview, δεν είναι τα δουλειέ, ξέρει. Και βάλτε να δουλέψει. Ναι. Δηλαδή βάλτε τους ανθρώπους, σωματώστε του, μάθετε τους, μάθετε τους τη γλώσσα. Μάθατε του λίγο την κουλτούρα, την κυπριακή. Νομίζω καταρχά ότι αν δεν κάνω λάθο, δεν θέλουν να μείνουν στην Κύπρο. Θέλουν να βάλουν στην Ευρώπη. Ναι, αγαπητή μου, όμω αυτή τη στιγμή όμω εδάμε. Δεν του βοηθούμε ούτε του ούτε του εαυτού μα, ρε Γιατί δηλαδή, το, το, ο τρόπο που λειτουργεί το κράτο μα είναι τόσο, τόσο βραχικυκλωμένο. Δηλαδή, είσαι η πρόεδρο, ρε φίλε μου. Και έχει το πρόβλημα. Ενώ ότι έρχονται τούτοι οι άνθρωποι που έχουν. Η, η πλειοψηφία του έχει πραγματική ανάγκη. Και έχει και κάποιου που απλώ. Εννοείται. Οκ. Okay. Τι κάνει. Ξέρω εγώ γιατί δεν ανοίξαμε. Πώ δεν έρχονται οι παραπάνω. Έρχονται από το Αφγανιστάν. Έρχονται από, το... που την Νιγηρία. Πε. Έρχονται από τη Συρία. έντοση συζητώ οι άνθρωποι. Που λαλούν για του Σύριου, να σα θυμίσω ότι πριν 15 χρόνια πιέναμε στη Συρία για να αγοράσουμε χαλιά, και υφάσματα, χρυσάφια και ασάσουμε τα δόγκια μα, ρε φίλ. Οκ. Okay. Όμω, γιατί να άνοιξα έναν προξενείο, σαν α πούμε, στι χώρε που, που τι οποίε προέρχονται οι παραπάνω άνθρωποι, γιατί δεν πιάνουν να ανοίξουν έναν προξενείο, γιατί δεν προσλάβαν παραπάνω κόσμο να να ελέγχει τούντε αιτήσει. Κάνουν 70 εκατομμύρια χρόνο, νομίζω, ρε φίλ. Ε, Απάντησε τώρα στο ερώτημα. 70 το χρόνο. Κατάλαβε το φίλο. Κανούν μα, αν ήξερε. δεν πιένουν να καταϊσεύκουν, σίγουρα. Μπορεί να μα κάνουν σίγουρα να κλείουν μια μεγάλη τρύπα. Όμω εμεί, όπω σε όλα τα πράγματα, είμαστε στο φλού. Να κάνουμε μια μελέτη. Στο φλού, ρε φίλε μου, στο φλού. Δηλαδή η ζωή του Κυπρέου, ξέρω εγώ, είναι ω επόμενα. 18 Δεν νου του να Να βάλω έναν πλάνο για 10 χρόνια, να βάλω έναν πλάνο για 15, τούτη η νοχελικότητα που λειτουργά το κράτο, τούτο το, είναι βραχικυκλωμένο, η γραφειοκρατία, η διαπλοκή, τούτα τα πράγματα, ρε φιλέ. Ε, ναι, το αποτέλεσμα είναι να έρχεται ένα άνθρωπο να ζητάει έναν καλύτερο μέλλον όπως έχει δικαίωμα όπω όλοι οι άνθρωποι έχουμε ε, δικαίωμα να ζητήσουμε έναν καλύτερο μέλλον. Δικαίωμα στο όνειρο. Σίγουρα ρε φίλε. Ε, τα, οι... οι Κυπρέοι δεν στην Αγγλία τη δεκαετία του 40 και λείψαν τα πεζούνια που είμαι στι πλατείε και του 50. Δεν τα ξέρει τούτα. Δεν τα ε, ξέρω. ναι, που πιάνει οι Κυπρέοι τότε που ήταν η μεγάλη ροή που είναι Κυπρέο ρε φίλε. Ε, εξαφανιστήκαν τα πεζούνια. Ε, τώρα αν τα παλαζούκια Ξέρω για του Έλληνε που μεταναστεύσαν αρχέ στην Αμερική. Έτσι στην Αμερική. Τσίνιζαν περάσει. Είδα και φωτογραφίε. Ναι, ναι, μου. Ναι, ρε, Και ούλοι έχουμε κάποιο συγγενή κτλ. Όμω που την άλλη, φίλε, Πάλι εν τζεσί σωστό και λάθος. Ναι. Που την άλλη εμένα ξέρεις είναι να μου με πάρα πολλά ρεφιλέ, Το πολιτικοποιημένο Ισλάμ. Έζησα σε Ισλάμικη χώρα ρε φίλε. Είδα ήταν που κάνει. Φοητσάζει με το ότι ξέρω εγώ ε, τούτος ένας άνθρωπος προτιμά την, τον νόμο της Σαρία παρά τον νόμο του κράτου που ζει, που είναι δημοκρατικοί κανόνε κτλ. Επειδή, Κατάς, επειδή, διάβασα, επειδή διάβασα ω άπιο πολλά μπορούσα για, τη, για, τον μουσουλμανισμό και κάτι επέκταση για τον Ισλαμισμό, εμένα δεν με, δεν με, ενοχλεί το τι γράφει το Κοράνι. Ενοχλεί με το πώ το. ψαχνουν οι λέξη Πώ το ερμηνεύουν. Τούτο μα... φοητσάζει με πάρα πολλά και βλέπει το. Ναι. Επειδή θεωρώ ότι είναι η μόνη θρησκεία, η μόνη θρησκεία. Εντάξει, τώρα να μα κράξουν τώρα για του ε, χριστιανού με τι γραμμάτε, αλλά είναι η, μου, είναι η μόνη θρησκεία η οποία φτάνει σε μια ακραία μορφή και αποτελεί κίνδυνο. Σήμερα, ε, ναι. μιλούμε τώρα. Ναι, μιλούμε γιατί ναι, τώρα. ο χριστιανισμό επέρασε την Γεράν εξέταση, ε, επέρασε τον μεσαίωνα, ε, επέρασε ο, φίλου, πολλά πράγματα. Όμω εξυγχρονίστηκε. Αν δεν ήταν ο μεσαίωνα, δεν μπορεί να πιέναμε στο φιγκάρι πριν 600-700 ε, δεν χρόνια. Δεν καθόλου μπορεί. Μιλά τώρα πριν 2.500 χρόνια. Ε, Καταλαβέ. Ε, Μιλά χρόνια να σταματήσει το evolution του τότε. Πάρα πολύ καιρό για, την ανθρώπινη ιστορία που Τέλο πάντων, για να, για να αναλύσουμε τη συζήτηση μα, ερχόμαστε πίσω στα 90s από Έλλη ιστορίε. Και σε κάποια φάση, ε, ε, σταμάτησε, εξαφανίστηκε, ε, μεγάλωσε, ε, βαρέθηκε. Να, να μετά, που τον, μετά που πιάσαμε τον Double και το ITT, ε, μια μεγάλη νίκονο, τρύπα. Αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, το 98 να να μα πιάνει επιδότε στα κύπελα μα που το. εντάξει. έτσι μια παρέθεση, γιατί. Ο Κληρίδη έφυγε το 93. Ναι. Ο Βασιλείου ήταν εκλογέ με Βασιλείου. Το 93 ω το 98. Το 93 και το 98. 90... και Ναι, και το 98 ο Κληρίδη. Ε, όταν έφυγε ο Κληρίδη που μα ελαλούσαν η ομάδα του κατεστημένου κτλ. Ε, ε, ήταν τα Ιωμάδε, πέτρινα μα τα χρόνια ήταν και, η και ήταν η ανόρθωση. Μάλιστα, okay. Η ανόρθωση έχτιζε γήπεδο και εμά έρχονταν να μα πιάνουν. Τα τρόπαια. Τα, τρόπαια. τα τρόπαια. Τούτο απλώ έτσι μια παρέθεση για να, για να αντιληφθούμε τι καταστάσει. μετά που ζει το πράγμα, εμένα, η έννοια μου ήταν να εξαφανιστεί ο Κρι, ο Τριανταφυλλίδη. Και εμέναν και του συνδέσμου να φύγει. Τότε. 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 Ε, σχέσει Όχι, oh. oh, απλά εντάξει. Ξέρει με ποιο είναι, ξέρω ποιο εμπονεί, Τότε δεν με τσεπόλο Έτσι, μετά που τέλειωσε το πράγμα, που έφυγε, ε, ιδρύθηκε η εταιρεία, η εταιρεία δημιουργήθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων που προήρθαν που μια κακή στη διαχείριση ναι. των οικονομικών του σωματείου. Ε, μετά, ε, ξανά... Περίπου ε, πόσο χρήσουν τότε? Έφυγε το 1995, ήμουν 23. 23, 23. είναι νεαρός ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μετά ήθελα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Ήθελα να ασχοληθώ λίγο με περιβαλλοντικά θέματα. Γιατί ένιωθα ότι είχα τη δύναμη, το ταλέντο να οργανώσω πράγματα κτλ. Και, τα λοιπά. και ένιωθα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που σε η ανθρωπότητα και ακόμα αντιμετωπίζει είναι το, θέμα του περιβάλλοντο. Το ότι... Σήμερα πιο έντονα. Η συζήτηση Σήμερα περί... πιο έντονα. Τότε λαλούσαν μαζί να μην μπορείς να κερδίσεις που ασχολείσαι με τον το πράγμα. Ξέρω ρε πελέ, τον οξυγόνο, το οξυγόνο που αναπνέω μπορεί να Μα δεν ξέρεις. και ο κόσμος τότε ρε φίλε. Μα του, είμαστε... το, σήμερα είμαστε στις 11 και 59 και καταλαβαίνει τι σημαίνει τότε. Μα καταλαβαίνουν το εμιτσί ρε φίλε. Αν το καταλαβαίναν οι πιο με... μεγαλοι... μας μας, εσάς, πούμε, πόσοι πάνω από 60 χρόνια Τουλάχιστον ο κύκλο μου και οι άνθρωποι που γύρω μου φίλοι, η οικογένεια, βλέπω το ότι πολλά. Ε, ναι, Όμω ε, δεν είναι μόνο ο κύκλο τη ναι. Η οικογένεια. Σκέφτομαι τώρα δεν που γίνεται. Κατάλαβε. Η νέα γενιά αντιλαμβάνεται δεν που γίνεται. Όμω και από την άλλη. Η νέα γενιά είναι κρέτε, δε φίλε. Ναι. Κοίτα, εν, θεωρώ ότι με το promotion που γίνεται και το branding γύρω που του περιβάλλονται την κρίση, περισσότερο περισσότεροι άνθρωποι θα ευαισθητοποιηθούν με το θέμα, όχι ναι, όλοι. Ναι. Επειδή δεν και λίγο να με σε που ζει. Ναι. μα κοφτεί η χώρα μου, να μα κοφτεί η Όμω που την άλλη, ακόμα σε πριν 10, τότε που ασχολούμαι, μόλι επαρετήθηκα από το σύνδεσμο ε, ξεκίνησε... Ήταν ομαλή η φυγή σου το σύνδεσμο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ομαλή. Περίμενε. Μετά επί, να σου πω, μετά, ε... Βοηθάνε, λένε, επί, και μετά επί, να Ολυμπιακό. marketing manager. Μάλιστα. Όμω επειδή το ψέμα και του κολτσουμπολιό στην Κύπρο είναι το χάο. Πάει σύννεφο. Που το διευθυντή marketing του Ολυμπιακού Λευκοσία πήγαν στο ότι είναι πια οργανωτή τη κερκίδα του Ολυμπιακού Παντέ. Ποιο ήταν πρόεδρο τότε. Του συνδέσμου. Όσο ο Ισορ Ολυμπιακό. Τορναρίτη. Φίλο μου παιδικό. Ναι, εντάξει. Και ο κόσμο ε, 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 κατά κάποιον τρόπο είναι πια και κόλεισες, ε, με τον τότε Χριστόφορο το γνωστό τότε Χριστόφορο. Ε, Φίλε, ακούω δεις, με, τη, με τον Χριστόφορο και ο αρφόν τον Νίκο, είμαστε φίλοι παιδικοί, η μάνα μου και η μάνα του εφίλες. Ξέρω... Πιο μεγαλός σου, ναι, πιο μεγαλής σου μου και δυκαιο, α, λίγο, ναι. ο Νίκος Σίωρα, ο Χριστόφορος. Ελίον πιο μεγαλός, είμαι με πιο μύτης εστούς, εντάξει, εγώ ξέρω και η μάνα τους πολύ καλά. Ε, και εντάξει, ήταν η φάση που δεν είχα δουλειά, Είχα ζητήσει τότε από τον πρόδρομο και τον κυρίακο Κοντό Τζιβανάρη να μου αφήσουν να παραιτηθώ από το σύνδεσμο και να μου αφήσουν, γιατί δεν ήμουν καλά οικονομικά, είχα πρόβλημα στο σοβαρό, να μου αφήσουν να αναλάβω την εμπορική ονομασία του από ελ, να είμαι εγώ δηλαδή ο marketing και να πιάνω 10% μόνο. Τώρα, Μα, βασικά νομίζω... να πιέσαι το franchise, ας πούμε, ναι, να το, το κάνεις development. Φέρω, το 10% ρε φίλε ήταν peanuts, peanuts, peanuts έτσι Έτσι ε, τότε έτσι εποχές, η συζήτηση να πιάω να κάνω franchise, να πράγματα το ναι, τα οποία συζητούσαν τα κλαμπ. Εντάξει, clubs. εγώ είχα από, την Ιταλία, είπα σου, έβαζα σούπερ τύφο, τη Φιωρεντίνα, τα προϊόντα που έφκαλε, το Φιωρεντίνα σοπ, το Βιόλα σοπ. E, Κατάλαβε, τι είχαμε στο νου μου, Κασκόλ. Τότε είχαμε Κασκόλ, ξέρω εγώ. Μπλε κίτρινο, μπλε κίτρινο, μπλε κίτρινο. Μπλε κίτρινο. Και θόρε κάτι πει, το Kaskol, που το Κασκόλ που είναι η Ιταλία, ρε φύλε, έργα τέχνη. Έθαλα πράγμα να ασχοληθώ. είπα μου, Γιατί σου πάλι. Γιατί μου είπαν όχι. Γιατί προφανώ κάποιο άλλο έθελε να πιάει. Το σύστημα μου έλεγα. Εμπαντού. Ναι, ναι, εμπαντού, ρε φίλε. Οπότε εγώ είπα να είναι να κάνω. Είχα την πρόταση που το Χριστόφορο. Και πήγα διευθυντή marketing στο Ολυμπιακό. Άντεξα δύο μήνε. Καμά σου πόλεμο. Ούλι. Θυμούμε. Άντεξα δύο μήνε. Εντάξει, το μόνο πράγμα που έκανα στο Ολυμπιακό ήταν. Ε, έκανα τους business cards, δηλαδή βασικά η δουλειά μου ήταν μόνο marketing, ρε, Να τους βοηθήσω, έκανα business cards, να τους κάνουν, να κάνουν μασκότα. είχα τους δημιουργήσει ε, έναν illustration, ένα γορίλα, ο οποίος ονομάζεται του Λεωνίδας, επειδή ήταν η τρακόσια του Λεωνίδα ήταν ο Λεωνίδας, ο γορίλας, δυναμικό ζώο, ναι. δηλαδή... Ναι. ήρθε ελίστας και τον πίθηκο και είμαστε και Αμερικάνιες. Yes. Ναι, εντάξει, επειδή ένα στο γραφείο και είχα screen saver την κερκίδα του Αποέλ, άλλο πράγμα που είναι γουσταρίσκαν. Ε, τελικά επαρετήθηκα μετά από δύο μήνες. Αλλά λέμε, για Αποέλ είναι λίγο έτσι φι, φι, φιλικά προσκύμενα κλάψ. Ε, τότε. Ρε, όχι. Πότε. Πότε. Μύθος. Εντάξει, μπορεί στις εκλογές να ψηφίσουν τα ίδια πράγματα, όμως Ά, στα ναι. ποδοσφαιρικά ε, όχι ρε φίλε. Ε, Όσοι είναι επιδρο... ε, επι... ε, επιρροή έχει το Αποέλ ε, στο Ολυμπιακό, έχει και ομόνια ρε φίλε. Δηλαδή ο Μα. Μαυρίς νομίζεις ότι τώρα στη ομόνια. Ο Μαυρίς, τι, τι είναι ο Μαυρίς. Όχι ο, 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 ο προπονητής, ποιος, ποιος εμπούτα στην ομόνια. Ήταν αδέρφια ρε, ο Τάκης ο Μαυρίς, Α, ε, τούτη, εντάξει, μαυρί. εντάξει, οπότε, ο... ο ένας στο Ολυμπιακό, η αδερφή Νικολάου τότε. Κατάλαβες, οπότε, 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 οπότε ε, έφυγε από τον... Ε, που Ολυμπιακό μετά από δύο μήνε σαν διευθυντή marketing. Δεν έβρασε την καρέκλα σου, ρε. Έβρασε, ναι. Ένα φιλέ. Και μετά ασχολήθηκα καθαρά με το περιβάλλον. Επίστευκα τότε και ακόμα πιστεύω ότι, ότι η, ο μόνο τρόπο για να γίνει κάτι με το περιβάλλον είναι η ενημέρωση. Τότε πίστευκα. Δηλαδή τότε επί ασχολήθηκα με την πράσινη ασπίδα, γιατί επίστεύκα ότι η ενημέρωση ήταν το κλειδί. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι καλά ενημερωμένο για το περιβάλλον, αποκτάζει αποκτά και συνείδηση. Και άμα αποκτά και συνείδηση για το πράγμα, έτσι, οι πράξει του και ο τρόπο που ζει καλύτερα. Οπότε, ε, ασχοληθήκαμε καθαρά με την, περιβαλλον, την περιβαλλοντική ενημέρωση. Ε, δημιουργήσαμε τότε την νεολαία πράσινη ασπίδα, η οποία στεγάστηκε σε ένα παλιό χτίριο που, στη, στη Μεσά Λευκοσία, η Ρακλέους, εδώ, πίσω από την Ιθάκη. Και ονομάζεται του Γέα. Yeah. Πολιτιστικών Πολιτιστικό, περιβαλλοντικό κέντρο. Yeah. Δεν θα, τους, δεν θα το έλεγε ακτιβιστικό. Περιβαλλοντικό πολιτιστικό. Γιατί Περιβαλλον πολιτιστικό. ο, ε, θέλαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δηλαδή, ε, ε, δημιουργήσαμε μια βιβλιοθήκη στον πάνω ροφό. Εκδίδαμε την εφημερίδα. Έκαναμε ε, ακτιβισμού οι οποίοι ήταν για να ενημερώσουν τον κόσμο. Δηλαδή, έκαναμε ένα, α πούμε, και πέσαμε με σινιά από την πολυκατοικία απέναντι από τη Δήμο Λευκοσία που έγραφε Ξύπνα προ στο πανό και που κάτω είσαι προμηθέα.org. Για να μπει ο κόσμο μέσα στον προμηθέα.org. Γκερίλα marketing. Ναι, ακριβώ είναι το πράγμα. Πουλαλής. για να μπουν να ενημερωθούν για τι βάσει των Εγγλέζων και τα συστήματα έσχελων των αντενών. Τότε ήμασταν conspiracy theorists. Σήμερα, αν μπει στο Wikipedia, να δει να μπουν το έσχελο. Πάση περιπτώσει, και επειδή πιστεύουμε σαν ομάδα, ακόμα λειτουργά η ομάδα, Gini, που ξεκίνησε τότε, ακόμα είμαστε... Είναι NGO, είναι private organization. Φίλε, τότε ήταν, τότε ήταν NGO. Εκρούσαν η yeah. ΓΕΑ, έκαναμε τέχνη... Τι εννοείς εκρούσε. Εκρούσαν μας την. είναι που Δεν ξέρω. Σκοτεινή κύκλη. Ε, κοιτάξτε, πάντως τότε ασχολούμαστε... Καλά με ποιους απειλούσατε Εντάξει, έκαναμε δικοινωτική έκθεση τότε. Α, ah, οκ. Okay. Ε, ασχολούμαστε πάρα πολλά με του χρήστε ηρωίνη τότε. Ε... Μπορεί να είναι εκείνο τη δικοινωτική που σα. Ε. Ποιο νοιάζεται ρε, για του χρήστε τη ηρωίνη, αφού θεωρούν τους σαν αποβράσματα. Και ελαττωματικά ανθρώπινα όντα πούμε. Αντί να βοηθήσει. Όχι, το ανάφερα του Χριστέ ηρωίνε γιατί η πολιτική μα και τα πράγματα που λαλούσαμε για τον τρόπο που αντιμετώπιζε η κοινωνία του χρήστε ηρωίνε. Όχι ότι έκανα μα οι χρήστε ηρωίνε κάτι εμά. Όχι, ναι, θέλω να σου πω ότι. Να του βοηθήσετε. Και όχι μόνο του χρήστε ηρωίνε, αλλά όλου του χρήστε ναρκωτικών γιατί. Κατά την άποψή μου και την άποψή τη ομάδα είναι ότι ο χρήστη οποιασδήποτε ουσία δεν είναι εγκληματία. Η αλκοόλ, τσιγάρο. Φίλε, το αλκοόλ και το τσιγάρο έβαλαν τον νομοθετική ρύθμιση και φορολογούντα. Τα άλλα ουλά, σα α πούμε, δεν γίνεται ρε φίλε κάποιο να είναι άρρωστο με την κόκα, να είναι άρρωστο με το κρυσταλ μεθ, να είναι άρρωστο με την μπρέζα, και να τον πιάνει να του λουπώνει να βάλει φυλακή, και να του διάσει το μόνο όψιο που έχει, αν μπορεί να μπει στην αγία σκέπη. Ε, καταλαβες? και τότε νομίζω δεν υπήρχε καν η αγία σκέπη ή ήταν οι αρχέ τη. Οπότε τούτη η θυματοποίηση και το ότι οι χρήστε είναι εγκληματίε, ίσω να. και το ότι αντιδρούσαμε σε αυτό το πράγμα, ίσω ξέρω εγώ να ήταν. Να πειράξει κάποιου. Να πειράξει κάποιου. Έκαναμε, είπα σου, έκαναμε μια-δυο εκθέσεις εκθέσει τότε. Ε, γιατί ήταν, οι αρχέ, ήταν μόλι ανοίξαν το δόφραγμα, και γνωρίσαμε ανθρώπου και ήμασταν σε μια ευθυμία τότε. Που του κύκλου σαν να πω, η λίστα δεν είχε αντιδράσει για Δηλαδή, αν το κάνει ένας αντίστοιχο. Πολλά, πολλά. Δεν μην να να μην μπορεί ο Μονιάτη. να Αλλά επειδή Πολύ πολέμο επέρασα πολλά χρόνια στη ζωή μου που ημένε λαλούσαν με αναρχικό και ιδέ, λαλούσαν με φασίστα. Και ακόμα μέχρι σήμερα έχει πολλού που έτσι, με αντιλαμβάνονται. Ίσως σε έναν grey zone ας πούμε. Ναι, όμως προσωπικά ρε φίλε είμαι αδογμάτιστος. Εν έχω, εν σε κανένα δόγμα. Κατάλαβες, ούτε μπορεί κανένας να με δογματίσει. Ούτε μπορεί κάποιο να πει ότι ξέρει ξέρεις εσύ είσαι, εν, είμαι. είμαι. Θα με χαρακτήριζα τίποτε ρε φίλε. Είμαι απλώς ο και για κάθε πράγμα, όπω το θεωρώ, προσπαθώ να βρω να το δίκαιο, ρε, φίλε. Το δίκαιο για όλου. Όσο πιο εύκολα γίνεται. Πούλα, λύσπρο μου. Εντάξει, κάναμε τη δράση μα στην Γαία. Yeah. <Φίλυς> Εκρούσαμε την Σταμάτησε, εντιαμέ. Εκρούσαμε στην 12 του Σεπτέμβρη του 2005. Ήμουν ε, σπίτι, έτσι μου, τηλεφώνησαν μου. Λαλού μου κρούζι βούρα Εφόρησα έναν τζιν ούτε παπούτσια, ούτε φανέλα Εν στο αυτοκίνητο και τίτσι Λαλού εγώ πάω να σβήσω τη φωτιά Κρούζιν καλά Και όπως έφτανα και ανέργουν παρεγίδα Καπνούς πα στον ουρανό Λαλού και εγώ τέλειος έφτανα και ανέχει Τρία είναι ιστορίες εκατέβηκα με ολόγησα με συλλάβουν, γιατί είπα του ευτικό μου το μαγαζί, του είπα να με πιάσουν, τα είχα ξέρει για ασφάλειε, ότι τα είχα εκρούσα εγώ. Ανάκριση, ο Λόισα. κοπέλια μου, δεν έχω ασφάλεια, παρετάτε με. Και ο Λόισα γυρίσαν τον τροπαριωμάνα μου, τον τζεχαρό, τον Τζοκαϊμένο, τι σα την κρίμα, τι ιστορίε. 29 του Δεκέμβρη, 100 μέρε μετά, ανοίξαμε το σκαραβέο. Α, γι' αυτόν ζητάτε το άσχημα. Ποιος, ο Σκαραβέος. Τούτος είναι ε, ο Σκορπιός. Σκορπιός Σκαραβέος έδαμε ρε φίλε. Ο Σκαραβέος έδαμε. Ναι. Γιατί Σκαραβέος. Γιατί ο Σκαραβέος ρε φίλε. Ε. ε, 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 ε να, να, δείξουμε το συμβολισμό της, το συμβολισμό της καθημερινότητας. Ο Σκαραβέος ήταν που κάνει. Κι αν ήταν κόπρια και κάνει τα μάπα. Κουντάτα, όμως πού τα κουντά παίρνει τα προς τον ήλιο. Κατάλαβε, είσαι πολλού συμβολισμού. Ό,τι ήταν η καθημερινότητά μα, ό,τι κουβαλούσαμε σκατά για να πάμε προ τον ήλιο, είσαι πολλά. Πολλού συμβολισμού. Ναι, το ότι ήταν καλό τείχο στην αρχαία Αίγυπτο κτλ. Και, και ανοίξαμε το Σκαραβέο. Τώρα, η διαφορά του Σκαραβέου από τη Γαία είναι ότι από τη Γαία προσπαθούσαμε να κάνουμε πράξει και εκθέσει και έργα που χορηγίε, όπω λειτουργούν όλα τα σωματεία, τέλο πάντων, για τα NGOs. Και ω ένα σημείο καταφέραμε. Δηλαδή, αστήσαμε το οίκημα μα, αστίσαμε τη βιβλιοθήκη. Εν τω αξίτου τα πράγματα θε τέλο φωτογραφίε μετά από να τελειώσουμε. Να τα Όχι, απλώ για δική σου πληροφορία. Που, λες, ε, με το Σκαραβέο αλλάξαμε ντροπάριο. Είπαμε όχι. Τώρα με το Σκαραβέο να ανοίξουμε ένα χώρο στο οποίο δεν θα βασιζόμαστε που χορηγίε, mm. αλλά να κάνουμε generate δικών του cash και εκείνο το cash να το πιάνουμε για να, 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 να τροφοδοτούμε τι δραστηριότητε μα. Τώρα οι δραστηριότητε μα στο σκαραδίο ρε φίλοι. Ήταν αμέτρητε. Έχω πράγματα μαζί μα. Καλό. Ε, για μα ήταν ένα μπαράκι ναι, μα στο σκαραδίο. Δεν ήταν μπαράκι, δεν φίλε. Τούτε είναι. Για φορές. Θα πίνω και θα λέω. Τούτε είναι οι εκδόσει του σκαραδίου ρε φίλοι. Θυμούμε δε. Εντάξει. Επειδή κατηγορήσαμε ότι είμαστε φασίστε. Πάμε... Θέλω να σου πω ότι από τη δεύτερη έκδοση και μετά είχαμε τούτη την παρουσία. Πόσο χρόνο είναι τούτα? Τούτο είναι το 2010. Ωραίο. Εντάξει, τώρα... Ποιος είναι ο γραφίστας που τα κάνουνε. Ναι? Η Μαρία Παυλή. Πού... Η μου τώρα. Πού δουλεύκει. <laughs> Λέμε πολλά ωραία. Μιλάς early... Τούτα τούτα όλα τα covers. Mid-millennium τούτα είναι. Τούτα τα covers είναι όλα που καλλιτέχνες του Καραβέου, ρε φίλε. Ούλα τα covers. Yeah, είναι που εκθέσει ή που δημιουργήματα. Εντάξει, τούτο ήταν άλλο. Όμω ήταν που εκθέσει ή δημιουργήματα ανθρώπων του Καραβέου, ρε φίλε. Ήταν με συνδρομή του που γέννησε. Όχι, ήταν δωρεάν. Α, ρε, δωρεάν. Φίλε. Εντάξει, κάθε, κάθε 5.000 ευρώ το μήνα η κάθε έκδοση, ρε φίλε. Τούτα όλα είναι η γυναίκα σου που τα κάνει. Όχι, τούτο είναι ο Κάσο Αναστασία. Όχι, ναι, ναι, ναι. Τούτο ήταν, φίλε, για να καταλάβει, τούτο το πράγμα, α πούμε, ήταν ο Κάσο Αναστασία, ο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, στο Σάκτου College Τότε, ο οποίο έκανε, είναι καρτούνιστ, καρτούν αρτιστ, και είχαμε κάνει έναν. έφερε τα σχέδια του Τζαμέ, και έπρεπε να πιάνουν οι ανθρώποι ιστοριούλε δικέ του. Ήταν διαγωνισμό. Έκαναν διάφορα που τούτα, ρε φίλε. Ε, Αν θέλει. Αρισκεί μου πολύ το setup. Κατάλαβε το φίλε μου, μετά, όσο με ε, ε, πολύ, πολύ το υλικό. Upcoming projects, έκαναμε, έκαναμε στο Βαρκελόνι, στο Βερολίνο. Φίλε, έκαναμε απίστευτα πράγματα. Φίλε, και καλλιτέχνε και... Πολλού καλλιτέχνε. Ναι, ε. Είμαστε μπροστά από το χειρό τότε, είχαμε δημιουργήσει το scarabeoisland.com, ρε φίλε. Scarabeoisland.com. Ναι, για εκείνο το πράγμα είχε κάνει brand το οικονο... υπάρχει ακόμα. Ε, υπάρχει πάνω μα ρε φίλε. Μες Είστε... στην καρκιά σα. Ναι, τούτο το πράγμα ήταν αφιέρωμα της που το οικονομικό του πολίτη οι νέοι κόσμοι στο διαδίκτυο. Τώρα μιλούμε με ημερομηνία. 2010 2010. 2010. 2010 2010. Είμασταν 10 χρόνια μπροστά από τον καιρό μας, ρε φίλε. 2010. Εντάξει. Και ήταν δαμέ, αφιέρωμα στο οικονομικό του πολίτη ξαναλώσω, γιατί είχαμε γίνει global τότε, ρε φίλε. Ο, το Σκαραβέο Island.com ήταν που ήταν. Ήταν βασικά η προσπάθεια μα να, του. πόσε Πώ E, curators που την τέχνει. Δηλαδή, εμεί φτάσαμε σε ένα σημείο που, που την επιτυχία μα, ρε φίλε μου, έπρεπε να επιλέξουμε εγώ, και ο συνέδριο μου, και οι άλλοι ανθρώποι για μένα. Αν θε να αναλύσω όνοματα, αλλά λέτε εντάξει. Ο, ναι. ο Χρήστο Σκαπούλη, η Μαρία Παυλή, ο Πεπίνο, ο Πεπί. Ε, είχαμε task να, να αποφασίσουμε ποιο να παίξει την επόμενη μουσική, α πούμε, ποιο να εκθέσει επόμενο στα έργα τέχνη του και ούτω καθεξή. Και με, με το σκαραβέο mm. στο οποίο μπορούσε να γίνει μέλο σαν καλλιτέχνη, να ανεβάσει τη δουλειά σου, okay. μέσα από διαγωνισμού, ευκάλαμε ποιο θα είναι ο επόμενο performer. Κατάλαβε, ανεβάζαν τη μουσική του, ξέρω εγώ, 8 DJ RB. Ο κόσμο εψήφιζε. Τσουπ. Online. Που... Ναι, online. 2010 τώρα. 2010, ναι. Πράγματα που τα κάποια μπραντς δεν τα κάνουν και σήμερα. Φίλε, τούτο το πράγμα είχε μα καλέσει τότε το Campus Party του Υπουργείου Τεχνολογία τη Ισπανία, Εδιοργάνωνε, ονομάζεται το Campus Party. Ήταν στο Campus Party Ματρίδ και μετά Campus Party Γρανάδα. Τούτη η ύβρα μας που μόνοι τους έκαναν σετ και αντιέθελαν που όλες τις ευρωπαϊκές να πάρουν κάποιους και θεωρήσαν ότι από την Κύπρο οι innovators ήμασταν εμεί. Τότε. Έτσι, τούτη ήταν η δράση μα βασικά. Αλλιώ σου τώρα με θωρεί. 21 εκδόσει ρε φίλε, επί 5.000 ευρώ. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Που την πούγκα μα, ρε φίλε. Που την πούγκα μα. δεν πιάσαμε χορηγία ή κάτι που κάναμε. Έκαναμε εκθέσει, ρε φίλε. Έκαναμε art contest. Από ό,τι βλέπω, είναι και διαφημίσει, ρε φίλε. Α, Εντάξει, αν μια. Ναι, ναι, το, τώρα, τούτη που βάλαμε που τα ποτά. Ήταν απειλητικά που έβαλαν τη διαφήμιση, αλλά όσο δεν μας βάλει τη διαφήμιση, δεν θα πούμε πείρα στους καραβιούς. Ναι, όμως σίγουρα το, η διαφήμιση που είχε το πράγμα μέσα, ρε φίλε, δεν είναι καλή Με το τίποτε τα έξοδα. Με τίποτε ρε φίλε τα έξοδα. και τούτη ήταν η δράση μας και μέχρι σήμερα, εντάξει, στους καραβιούς έκλεισε ρε φίλε, γιατί... Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί γιατί έχει πολυοδομικές εκκρεμότητε. Α δει χ... το χτίριο, δεν ξέρω okay, έχει πολυοδομικές εκκρεμότητε, οι οποίε είναι ευθύνη των ιδιοκτητών του χτιρίου. Και έχει και θέματα ασφάλεια, οι οποίε είναι και εκείνε μέρο τη ευθύνη των πάρωσα, ιδιοκτητών. Ναι. Εμεί είμαστε, είμαστε, στο δικαστήριο ακόμα. Ε... Και τι ζητάτε, α πούμε, που είναι τη δίκη. Ζητούμε να μα σάσουν το χτίριο, ρε φίλε. 4.000 ευρώ το μήνα ενίκιο. Διάτετα ακόμα, ή. Ε. Όχι, oh, αδιούσαμε τότε ναι. 4.000 ευρώ το μήνα, και ήταν να πέσει πάνω μα η στέγη να μα πλακώσει, ρε φίλε. Δηλαδή, είχε θέματα με την πολεοδομή. Θεωρείται δι ε, χτίριο διατηρητέων, α πούμε. Όχι. Έχει. Όχι. Είναι χτίσμα του 40, δεν θεωρείται διατηρητέων, επειδή ε, ήταν, ήταν ε, μειχτή η τεχνική που το χτίσα. Δηλαδή, έχει και πουρόπετρα, είσαι και τούφλο μέσα, και πέτρα. Ένα θέμα προβία, δηλαδή. Όλοι... Ναι, όμω λογικά έπρεπε να το τηρήσουν. Να το Κλήκα, το κάτι χρόνια που δηλαδή. Όπου να, να ναι. Όμω η τεχνική του είναι ε, του. υπέροχο χτίριο. Ρε, ναι, ναι. Διπλή, ε, φίλε. Οι της ναι, οι τη ηλικία μου. Τούτα θυμούμε τα, αλλά για μας ήταν μια... Ήταν κάτι άλλο, ναι. Ε, μια κουλτουγιάρικη έξοδος, κουλτουγιάρικη δεν είναι με ιδεολογική ας πούμε χρειά, αλλά για lifestyle ας πούμε. Ναι, εντάξει, το, το μότο μας τότε ήταν casual entertainment. Κάμε ε, και φάεις σε κάποια πάση. Τι, κάμναμε, ναι, είχαμε κουζίνα, πάντα, ναι, πάντα, πάντα, πάντα. Θυμούμε πια να γίνουμε συμμέρια. Ναι. Ναι. Το τούτο μας ήταν casual entertainment, ρε φίλε. Ε, και βασικά ήταν πολύ Τότε η διασκέδαση ήταν να κοκκεταριστεί, να αρωματιστεί, να βάλει τα καλά σου, να πάει σε ένα κλαμπ, να σταθεί σειρά, face control, και αν δεν αρέσει στο security, να σου πει φίλε μου, είναι μπαίνει μέσα. Τώρα το αντίθετο. Τι είναι που άλλαξε το πιο σημαντικό στην νύχτα της Λευκοσίας είναι ότι ήταν ακριβώς το casual entertainment. Δηλαδή, καλός σερβις, καλό service, καλό προϊόν, 5 star ούλα τα service προϊόν, όμως casual. Και ήταν τζαμέ που άλλαξε η Λευκοσία πλέον και τώρα, να φκένουμε έξω με, τα, με τις σαιονάρες μας και τις βερμούδες μας και μια φανελούα, είναι νορμάλ. Τότε ήταν, <συσοφίλαια> ήταν. ήταν no, no, φίλε. φίλε, τότε ήταν αξιδό, το, το είχε κλείσει Ήταν τα σφινάκια, ήταν, <συσοφίλαια> το, σφινάκια, <συσοφίλαια> ήταν το ζού, <συσοφίλαια> η Versus Leo. Ήταν τούτοι που, που είχα face control. Ήταν η πόρτα ρε φίλε. και έπρεπε να ήταν που αλλάξαμε. Σε το πράγμα πριν ακόμα να γεννηθεί ο Νασαγόλου, η Λίδρα στα ναι, τα, γνω... τα γνωστά πλέον παρά του σήμερα κάτι γρανάζια, κάτι από τίποτα, ναι. που... τούτο είναι του 2005 ρε φίλε, Τι με το την το... νεολαία πράσινη ασπίδα, δεν είναι να γράφει πάν. Use cloth, not plastic, τα χρονολογία, 2010, μου. Oh, 2005, το φίλε. 2005 Ερρελεβάν <laughs> και σήμερα τούτο. Καταλάβες yeah. να μου σε άλλο ρε ένα ψέμα, με έναν τούτο, να... Ψέμα? Ότι είμαστε φασίστες, ότι είμαστε ένα πολύ στομάχας ζώη... Φίλε χάτζο εγώ ότι... δεν την εντύπωσα. Ότι είμαστε... Ε, κατάλαβες ρε φίλε μου, δηλαδή... Ε, ε, τι έκαμε για το αλλάξεις όμως. Τι εννοείς τι έκανα. In terms of, ε, <laughs> από από πλευράς μάρκετ. <laughs> Κοίτα, ένα μπραντο... Ε, ξεκινώ τώρα. Ξεκίνησα τώρα ρε φίλε. Ναι. Ξεκίνησα στον ιδανικό τον τόπο. Για να, για, για τούτα τα πράγματα ρε φίλε. Ξέρεις από... Και, και, sorry ρε φίλε. Οι, 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 για να η πλειοψηφία των χρημάτων που έφκανε η επιχείρηση, ρε φίλε, επί έναν στους καλλιτέχνες. Πλειοψηφία, ρε φίλε. Δηλαδή, εδιούσαμε τόσα πολλά κίνητρα, τρελά κίνητρα, ρε φίλε, στους ανθρώπους. Δηλαδή, ο DJ σαν, ας πούμε, είσαι τρία ευρώ είσοδο και ήταν ούλα δικά του. Αντιλαμβάνεσαι τώρα για ένα μυτσί που παίζει μουσική, να πιάνει τρία ευρώ που την είσοδο, που τον κάθε πελάτη που μπαίνει μέσα, να πιάνει ούλα κίνητρα. Ότι είναι DJ και <στολίως> δεν τα μουσική Τεχνο, Ήταν τότε που ήταν, ήταν η φάση <στολίως> μας. Ναι. Ε. <Καταλάβαι> <στολίως> η φάση ήταν dubstep επέζομαι. Κάποιες φορές Κατάλαβες ρε μπρο μου. sorry, τα τρία ευρώ ήταν έναν ευρώ. Αν ήταν τρεις DJ ήταν τρία ευρώ. Αν ήταν DJ και ο κάθε DJ το ευρώ του. Κάμπναμε εκθέσεις δωρεάν με κόκτελ πάρτις φίλε, τρελά πράγματα που κάνουν. Τρελά. Εγώ θυμούμαι όταν και να μου πεις, όταν έγινε το επεισόδιο με του ομονιάτε, θυμούμαι και τι δηλώσει σου μετά που ήσουν έτσι τένσ, γιατί γεμάτα για μάθηκα σου, που ευκήκαν και υποστηρίξα σε πολύ ομονιάτες ας πούμε, πολύ παριστερή. παριστεροί ναι. και τούτο λαλό το επειδή λαλείς ότι τα πελώνουν μας μα είμαστε παζίστες από ελίστες Ναι, αφού την ημέρα μετά που έγινε το πράγμα ρε φίλε μου η Χαραβγή έγραψε ότι ε... Άνδρον ε, Ότι ε, ε, φυλάμε, κρύφκαμε μέσα στο υπόγειο μα. ρε φίλε Δηλαδή, how, πώ, πώ ταυτίζονται τούν τα πράγματα που σου δείχνω με τζίνα Πότε έγινε τούτο, Επιάντο και είναι το κύπελλο την ημέρα. του Εντάξει, τα social media ακόμα ήταν τόσο όπως σήμερα. Ναι. Και βασικά, το τι έγινε σχεδόν, τα μου είχαν ακόμα δύναμη να καθορίσουν την ναι, άποψη. Ναι, και καθορίσαν το πράγμα, και μέχρι σήμερα είναι, ξέρεις, και τούτο, τι να πούμε, παραπάνω Είναι ότι μετά που που ήταν βασικά η προσπάθεια ήταν για αγάπη, η αγάπη προς την πόλη μας, ρε προς τον τόπο μας. Τίποτα άλλο, γιατί πιστεύουμε ακόμα ότι μόνο μέσα από την τέχνη μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Ναι, ρε, την ρε, κουλτούρα, ρε. τέχνη, μουσική. Ναι, η τέχνη πιάνει τα ούλα, ναι. το τραπέζι που τούτο, το, η φωτογραφική, το design τη, τα, τα, πάντα είναι τέχνη, ρε, ρε. Μόνο από την τέχνη μπορούμε να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο. Πέμπου για την νύχτα. Να σου πω. Ε, Ήρθα ξαφνικά ρε φίλε, σάρι ήταν από εκεί μου είναι διαστηριό Φίλε, εγώ ήμουν απέναντι μαζί με το φεσέτερο μου και τη γυναίκα μου τώρα και κάναμε την τελευταία, βγάλαμε την έκδοση της εφημερίδας τότε και εγώ ετοιμάζομαι να πάω, να φύγω να πάω Βερολίνο Οι 20 του μηνός Βερολίνο για έναν DJ contest που κάνει στο τα DJ contest ίδελο, ε, website αν σε ένα σετ μια ώρα ε, και ψήφιζε ο κόσμο. Ε, ψήφιζε ο κόσμο ποιον που θέλει να κερδίσει. Οκ, okay, και οι πρώτοι τέσσερι τώρα από το διαγωνισμό έβαλαμε του τσέρκονταν στο Σκαραβέο, έκαναμε του live recording μια ώρα του καθένα, ξανανεβάζαμε του τη μουσική upload πάνω στο website και έφυγε ο final winner. Όμω έπρεπε να γίνει το live recording και το live recording είχε ένα είσοδο στην οποία επιάνναν όλα τα ρεάλια in DJ που έρχονταν για το live recording συν το χρηματικό βραβείο που είχε ο νικητής που πάντα το χρηματικό βραβείο ήταν 500 ευρώ και ετοιμάζομαστε να φύγουμε να πάμε Βερολίνο έπιανε το κύπελλο η ομόνια και φίλε έγινε κάτι που έγινε Τέλειωσε. Για μένα είναι in the past. Τέλειωσε έκαναν ιστορίε, σε σειρά μα μου έμενα κρούσαν με, σε μου τρει μολόδε που τα χιόμετρα, γιατί ξέρω, μπορεί βλακωδό να έμεινα για μένα υπερασπιστό τα πράγματα που έχτισα με μου. Δεν ξέρω. Ε, Όμω είπα, δεν έχω κατσία. Ε, 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 δεν, δεν είμαι, είμαι κατζάρη Σίγουρα δεν μπορώ να κρατήσω κατζία κάποιου. Και για μένα είναι περασμένα, ξεχασμένα τζινά.

Κατάλαβε, έδιω άλλο τη βία που. Εν, 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 Η βία εν, είναι το αποτέλεσμα τη. Ναι, ναι. Δεν αξίζει σε κανένα ρεφιλέ να κάτσει 30 μέρε χωρί να περπατήσει και να πονεί. Δηλαδή, mm -hmm. αν τα εγκαθίσει δεν του βαθμού, ρεφιλέ, αν δεν τα ζήσει, δεν μπορεί να αντιληφθεί. Συνταπώνω σε Χάρη μου, είμαι μεγάλο. Με, Όπω μεγάλο, όλοι οι κυπρέι, με, με κάποια δόγματα. Ναι. Mm -hmm. Εγώ για μια δεκαετία, α πούμε, πολλάντια από él. Ναι. Τον το πράγμα, λαλό το απλά για να βάλω έναν πλαίσιο, τον το πράγμα βασικά γύρω που σου δημιουργεί τρέφει το μίσος σου μέσα. Και η άποψη μου εμένα είναι ότι όταν μισάς κάτι, μισάς μόνο γίνει το πράγμα. Μισάς. Ναι. Και είναι κακή ενέργεια το πράγμα. Ναι. Εγώ δεν, θα, δεν μπορώ να πω ότι μισώ κάτι στη ζωή μου. Και όπου πιο, πιο μητσής, τώρα είμαι αλάθηκια δεν μπορώ να πω ότι μισώ κάτι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχει χώρο να μισώ. Αν κλεισέ του να πω, όμω α πούμε. Το ότι είμαι μεγάλη ομάδα, εγώ ρε φίλε, οφείλεται στο ότι έχω μεγάλου αντιπάλου. Δεν Το δεν είχα μεγάλου αντιπάλου, δεν θα ήμουν μεγάλη ομάδα. Απλώ ήταν μια ομάδα. Ναι. Ε, το μίσο. Δεν είναι καλό συνέστημα, ρε φίλε. Και έτσι σε αφήνει να προχωρήσει, τα πόνι σε, βάλει σε κακέ σκέψει, δεν αφήνει τον νου σου να δουλέψει θετικά. Δεν είναι καλό πράγμα να το μισό, ρε φίλε. Και, και... η, η εκδίκηση που έδωκα σε εκείνου που ήρθαν να μου κάνουν κακό είναι ότι δεν του κρατώ κακή, ρε φίλε. Ξέρει ποιο είναι Σίγουρα. Μίλησε του. Όχι, όμω δεν θα έχω προβλήμα να σου μιλήσω κιόλα, ρε φίλε. Που αλήθεια που σου λέω, δεν έχω. πρόβλημα. Και, με στόχο να του αποδείξω ότι είχα λάθο, ρε φίλε. Ναι. Γιατί... δεν ε, 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 νομίζω να, να έκανα από τσέ σε τζίντι ή σε, οποιο, οποιοδήποτε οποιον, οποιονδήποτε άνθρωπο, ρε φίλε. Δεν έκανα από κάτι που να μου αξίζει είναι το πράγμα, δεν ναι, κατάλαβε. Που ε, πνίσε ο δίκαιο ακόμα και σήμερα, ξέ, ξε, το. Φίλε, ξεπέρασα το. Πέρασα ασχήμα χρόνια, ρε φίλε. Μετά δηλαδή, που ναι. οικονομικά. Οικονομικά, ρε φίλε. Εντάξει, δεν κλείσε ένα ο Σκαραβέο. Όμως το ότι... Έκαμε ε, κακόν, κακόν ημίτς. Φίλε, έκαμε και ο Χρήστος ο φράγμα ναι. Εγώ ήμουν με εγκαύματα τετάρτου βαθμού, τριάντα 35 μέρες να περπατήσω, και άλλον το ψυχολογικό... για να μπορέσω να δυναμώσω τα πόθια μου να Το ψυχολογικό έπαιρε με πολλά χρόνια, Δηλαδή η αγοραφοβία, το να μην σε, να νιώθω safe σε, μεταξύ ανθρώπων που δεν ξέρω. Τούν τα πράγματα, ρε με το, βασικά το PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Του το πράγμα, ρε φίλε, δεν μπορεί να το αποφυγεί ποτέ. Μπορεί να το. Ζήτησε κάποια βοήθεια, ρε, από μόνο σου. σίγουρα, ρε φίλε. Σίγουρα. Ξεπεράσε το τώρα, ρε, χάρη μου. Ναι. Οκ. Τώρα είμαι. Αλλά και πιο δυνατό. Ναι. Τώρα είμαι στη φάση που είναι mm. το τελευταίο μου shot. Δηλαδή είμαι διαθετημένο να δω άλλο πέντε χρόνια στον τόπο μου και μετά τίποτα άλλο, ρε φίλε. Ε, μετά τι είναι, ας, να πιέσαι Μετά μπακ, φάκ θέλω φάκ να πάω εις. να πιάω ένα κομμάτι γη, να έχω όρνηθε, φυτά, ντομάτες, ντομάτες αγκουράκια. όλα τα φυτά του Θεού, των το Θεών, και τούτο θέλω. Όμω είμαι τώρα είναι πέτοιμο πέντε χρόνια. Εντάξει, για α... να α... δω το, το καλύτερο μου αυτό για τη χώρα μου. Έτσι είσαι μεγάλο. Ενώ γιατί βάλει έναν <laughs> deadline. Δεν είμαι μεγάλο. Θέλει να αφιερώσει και λίγο χάρη. Θέλει να αφιερώσει και λίγο. Έχει παιδιά, αν ναι, επιτρέπετε. Όχι, ρε φίλε, ακόμα. Ακόμα. Ωραίο το ακόμα, αρέσκη μου. Ναι. Ακόμα. Εντάξει, οι εμπειρίε μα γενικά, ρε, χάρη στη ζωή όμω, ο δρόμο προς το, ξέρεις οι Βουδιστές λένε, προς το να ανακαλύψεις ε, τον λόγο, αλλά να ανακαλύψεις τον εαυτό σου ναι. στη ζωή. It is what it is. Είναι ό,τι είναι, ενώ ό,τι έρχεται μπροστά μας, δεν ναι. ε, 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 μπορούμε να το αποτρέψουμε, αλλά ε, 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 μπορούμε να ελέγξουμε το, ε, το πώ να το διαχειρι... ναι, να διαχειριστούμε ναι. την αντίδραση μας. Με και καλή καρδιά ρε φίλε. Ναι. Άλλο. Και μετά ο Σκαραβαίος, μετά από τούτο, ο Σκαραβέος τώρα... Αν κομμάχησε για πόσον καιρό μετά. Ακόμα, ακόμα, αφού τώρα ακόμα δεν έχουμε... Λειτουργικά Εκάμ, κάνουμε, όμως. Κάνουμε events... Πού, για με. Όχι, εκάμαμε... oh, no, το χτίριο για με είναι ρημωμένο. Κάμε την πόπα, πας πούμε. Εκάμαμε ναι. στην Ιθάκη. Στην. Για... R&B events στην Ιθάκη. It's not the same όμως, ναι. Όχι ναι. oh, ρε φίλε. Εκάμαμε, εκάμαμε bot parties, εκάμαμε πράγματα διάφορα. Εντάξει, το... μέσα από τη δράση μας πάλι αναδείξαμε DJs, δηλαδή τώρα που κάνουμε τα πάρτις μας, δεν πάμε και α, τον καλύτερο DJ φερτών μέσα να ευρώ να μας παίξει. Όχι. Προσπαθούμε και κάνουμε DJs και κάνουμε DJs με τον Betty, ο πρώτος μας τώρα που ξεκινήσαμε ο, φύτως, ο και μέσα από Gino, και ο Ραφαίλον τον ευτυχίου που είναι ο διοργανωτής θελος, πάνω, ο οργανάιζερ, ο Betty's είναι ο DJ, υπεύθυνος DJ και ήρθα σε DJ οι οποίοι μέσα από, τις, από, το, τα events μας τα τελευταία τρία χρόνια τώρα είναι κάποιοι φίλε. τώρα έχουν όνομα, ε, καταλαβαίνεις, ε, και ο σκόπος. Και μετά? Μετά από το Σκαραβέο. Ναι. Ε, μετά από το Σκαραδέο, ναι, έκανα... Δουλέψα και χτίστης, διάφορα πράγματα ρε φίλε. Survival mode. Τέλεια survival mode. Και είναι τέλεια, είναι ε, τα τελευταία 10 χρόνια που ήταν που το 11 τώρα είναι το 21 Εσέ πια είναι έναν παράπονο και να πεις το αυτούς ρε παιδί μου τώρα τούτα που κάνουμε τώρα είναι το πριν να κάνουμε στα 20-30 και κάνουμε τώρα τώρα ας πούμε, Έχει, λέει, α, α, δεν έγινε τον τζιν το συμβάν στις 18 του Μαΐ εγώ λάβω, την, 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 Κυριακή έφευκα για Βερολίνο. για Βερολίνο ήμουν ήδη στο Βερολίνο για 1,5 μήνα που πιάμε χωρίς να ξέρουμε κανέναν Μέσω του Facebook προκηρύξαμε διαγωνισμό DJ. Είχαμε 23 συμμετοχή DJ, επί στο Βερολίνο με τον Χρήστον Τωσκαπούλη έναν και μήνα αφησιοκολλήσει στου 10. Πięταμε σε κλαμπ να γνωρίσουμε κόσμο κτλ. Και, και, και καταφέραμε, κλείσαμε μαχαζί για να κάνουμε το live recording μα. Είχαμε 23 συμμετοχέ που βερολινέζου DJ ηλεκτρονική μουσική που έλαβαν μέρο στο διαγωνισμό. Ε, τέλειωσε ο διαγωνισμό, έφυγαν οι πρώτοι τέσσερι και εμεί έφευγαμε για να πάμε να κάνουμε live recording στο Startbutt στο Βερολίνο για να ολοκληρωθεί η φάση. Ωραία πράγματα. Βερολίνο, ρε φίλε. Ρε φίλε. Και έτυχε να άκουσα τη φασαρία, και απόξω και. Χάρη που ποψε να πεθάνει, σε φωνάζει να ποψε να πεθάνει. Από η λίστα. Ε, Όμω εντάξει. Ε, τέλειωσε η φάση. Εντάξει, είπα, πέρασα πολλά δύσκολα χρόνια μετά που έκλεισε ο Σκαραβέο. Δηλαδή, δύσκολα. δύσκολα που πολλά άλλοι μπορούν να αντιληφθούν. Ήταν που σημαίνει να μένε εσύ φάει με στο ψυγείο ή να μην εσύ που να βρει ρεάλ να πιερώσει τον ίδιο στο τέλο του μήνα. Και τώρα μιλώ σου εφιά από τη φάση που έβγαινε πέντε χιλιάδε είναι οκ. Για να τυπώσω. Εφημερίδα, ρε φίλε. Ήσουν οκ okay, οικονομικά, α πούμε, για την περίοδο. Και νόμιζες ότι ο κόσμος είναι την κόσμη. Και νόμιζα ήμουν 38 χρονών στα φόρτε μου, στα άρπουλα μου, έτοιμος ρε φίλε. Έκανα event στο Βερολίνο, έκανα event στη Βαρκελόνη, έκανα event στην Αθήνα, έκανα event στη Γαλλία. Και τελικά... Α, αποειλήσετε το μάχαζο. Ξέρεις, παλιό αποειλήσετε, να πεθάνουν. Εντάξει, <laughs> ρε Βασικά, αυτό είναι ένα μάθημα για όλου μα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Τίποτε, ρε φίλε. Τίποτα είναι. Καλά, αν μπορούσε να ανασυγκροτήσει το business model που είσαι, το ξέρει ψυχολογικά πώ επηρεάζει. Ρε φίλε, δεν μπορούσα να δω κόσμο, ρε φίλε. Τι ήμουν ο πιο κοινωνικό άνθρωπο στον κόσμο, δεν μπορούσα να φτιάξω το σπίτι μου, ρε φίλε. Μπορούσα να δω, να γνωρίσω κόσμο, να κάτσω να κάνω socialize. Πώ έκανα. Και οι που με ξέρουν που με τσίρε φίλε είναι ότι το, ένα από τα χαρακτηριστικά μου είναι ότι είμαι πάρα πολλά κοινωνικό άνθρωπο και μπορώ να κάτσω να μιλήσω με οποιοδήποτε για οτιδήποτε θέμα, ρε φίλε. Κατάλαβε. Και έφτασα στο σημείο που μου κλειστό στον εαυτό μου με τα πάθη μου και τι απενταρίε μου. Και ευτυχώ που με στάθηκε η γενέκα μου, ρε, φίλε, και βοηθήσε με οικονομικά, βοηθήσε με ζωημάνα μου. Οκ. Okay. Και η βράδυ τα πόθηκια μου. Τώρα δουλεύω στο Αιγαίο. Τι είναι το Αιγαίο? το εστιατόριο. Είναι ταβέρνα το Αιγαίων, κάτω στην πύλη αμοχώ του. Τώρα είναι κλειστό όμω. <laughs> Όπω σου λέει πράγματα. Όταν λε, δουλεύει δηλαδή. Φίλε, δουλεύω στην κουζίνα. Είμαι ο Πασαδόρο. Θε να είμαι ο Πασαδόρο. Όχι. Ο Πασαδόρο είναι ο, oh, yeah. ο είναι που πιάνει την παραγγελία. Και λαλί του μάγειρε ήταν που να μαγειρέψουν πότε. Okay. Βασικά είναι ο συντονιστή τη κουζίνα στην ώρα του σερβι. Ναι. <laughs> Και είναι ο συντονιστή τη κουζίνα, ο πασαδόρο. I run the pass που λαλούνι. Σε ευτυχισμένο. Αρέσκει μου δουλειά, ναι. Αρέσκει σου. Άρεσκή μου γιατί έν... έχει πάρα πολύ Όχι. Oh, eh. ε, επειδή ξέρει, η ζωή πεστιατόρια. Όχι, εντάξει, δεν κάνω προετοιμασία. Αν, προετοιμασία στην κουζίνα, δεν είναι μου. καλή είμαι καλά. Είσαι happy. Ναι, ναι. Okay. Και ανυπομονείς να ξανανοίξει. Ανυπομονώ σίγουρα να ξαναλήξει. Απέζεις πίσω στη μάχη. ωραία μάχη ρε φίλε. Στην Μόλις ανοίξει να το επισκεφτώ. Είναι, είναι από ποτέ μου. Ε, φίλε, Φίλε, είναι απέναντι. ερμού. Ερμού, ναι. Και συνεχίζει η ερμού, πάει προς πύλη αμοχώσεις του, μετά αλλάζει σύμπου ερμού. Γίνεται κάτι άλλο. Mm είναι το δρόμο. Αριστερά, δεξιά. πριν τον τότ, πριν τον τότ στα δεξιά σου. Βασικά, γίνον που σε, που σε είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο στη σημερινή κοινωνία της Κυπρού βασικά καταντά να, να νομίζω στη μαστιγά για να φέρουμε στο ταπέλωμα. Ταπέλωμα ανθρώπων, ταπέλωμα πράξεων, ταπέλωμα απόψεων. Δηλαδή, το να πεις κάτι ή το να δηλώσεις κάτι ή το να εκφέρεις άποψη για κάτι ο Λόησα, κάποιος, κάποιος. Να σε τα ε. ε. να σε βάλεις έναν κουτί και τα κουτιά και πολλά, τέσσερα πέντε. Στην Κύπρο είναι ή είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Είσαι ή... αναρχικός ή φασίστας. Ναι, είσαι η ομονιάτης ή από αναρχικό λίστας, δεν ναι μπορείς να είσαι κάτι άλλο. Oh. έγινε. Hey, yeah. για, γιατί πιστεύεις υπάρχει, είμαστε ανώριμο κράτος ακόμα, ανώριμη κοινωνία, ανώ... ακόμα ενώριμάσαμε χώρα. Φίλε, νομίζω έχει να και με το με... μορφωδικό εκπαιδευτικό μα σύστημα. Δηλαδή ο τρόπος που αναγιώνουμε τα κοπελούκια μέσα στα σχολεία. Φίλε. Που να πούμε ότι έχουμε τους πιο πολλούς πανε... με... πανεπιστημιακούς. πανεπιστημιακούς αποφύτους. Ναι. Και... Τυχιούχους. Μετατυχιούχους. Και σημαίνει κάτι το πράγμα. Απολύτως τίποτα. Όχι, όχι. Μια πεζή. Και έχουμε και από δύο βομπέους τράγου θέλουμε Έχουμε πάντα, δηλαδή, δηλαδή. του το Κυπριακό πόσε φορέ χρησιμοποιήθηκε για να. Και χρησιμοποιείται ακόμα. Ναι. Τρέφει στο Ναι, Κυπριακό. α, και έχουμε του Τούρκου τώρα, και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Α, και δεν για το πράγμα. Α, τούτο το πράγμα έχει πρόβλημα επειδή είναι Τούρκοι. Καταλάβες. και είναι, έχουμε ένα από δύο πομπέου τράγου πάντα. Είναι εύκολο να. Είναι εύκολο, ναι, ναι. ναι. Και τώρα με τον κορονοϊό. Τώρα. Φταίει ο Εκείνο που κάνει ο κορονοϊός όμως ανέδειξε αρκετά προβλήματα. Ναι. Του συστήματο γενικά. Ναι. Το πρώτο που ανέδειξε είναι το, το πόσο ασεβής είναι η κοινωνία προς του εστιατόρια και τους χώρους εστίασης. Το πόσο ασεβείς, το πόσο δεν υπολογίζουν τσιν τις επιχειρήσεις είναι εσχρό ρε φίλε. Εσχρό. Πιστεύεις ότι να έχουμε θέμα Έχουμε θέμα. Έχουμε το τώρα, βιώνουμε το πώ πες... νομίζει να αντέξουν Όχι πολύ. Πώ να αντέξουν το πράγμα. Θα πούμε, τα παιδιά μέσα στο Αιγαίο, μιλώντα μαζί του, πώ το προσεγγίζουν, Υπάρχει, προ... υπάρχει κίνδυνο βιωσιμότητα, α πούμε. Έφυλε, επειδή οι άνθρωποι που στο Αιγαίο είναι από του απειροελάχιστου επαγγελματίε στην Κύπρο, στον τομέα, απειροελάχιστο, ρε φίλε. Οι άνθρωποι ρεύκουν με budgets, είναι οργανωμένοι, ενώ. αν το αντέξω είναι. είμαι σίγουρο γιατί είναι πολλά, πολλά οργανωμένοι και πολλά έξυπνοι και άνθρωποι στο επάγγελμα που κάνουν. Όμω σε γενικέ γραμμέ, ρε φίλε κάποιο που ε, ξέρω εγώ, έχει πάρα πολλέ επιχειρήσει που ψυχοζουν. Δηλαδή, ζουν με τα διάλληλα που να πιάνουν τον μήνα για να βγάλουν. Ναι, με ροκάμα Με να πιερώσουν τα ενίκια του, τι δόσει του, αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Τι είναι πώς δεν τα ρε φίλε. Η, η κυβέρνηση, σαν να πούμε, διά, λαλεί ότι οι που είναι κλειστού, να τους ζώγουμε επιχωρήσεις. Οκ, okay, οκ. Okay. Όμω του σκιώ του τρει, του τέσσερι, πέντε μήνε που είσαι μαχαζιά που δουλεύκαν μόνο νύχτα, και αν είναι στου να δουλεύουν η ώρα εννιά, του είναι ούτε να του απέσει όχι. Δεν Ενώ. Και, ξαναλώ σου, η κοινο... η κοινωνία γενικά, το κράτο, ρε φιλέ, έχει μια τεράστια ανασέβεια προ του επιχειρηματίε τη εστίαση. Η, ouais, η, η πρώτη, ασέβεια είναι ότι βάλουν του όλου σε έναν καλούπι. Εστίαση. Μα τι σημαίνει εστίαση. Εστιατόριο, κλαμπ, καφέ. τσαγάδικο, coffee shop. Είναι να η εστίαση. Καφέ τη γειτονιά, φραντσέα. Καφενέ, κυπριακό. Είναι να η εστίαση. Τούτη μα καούλα ένα πράγμα. Φίλε, η νομοθεσία, αν με ρωτήσει κάποιο άνθρωπο να του δω μία συμβουλή, και είναι η μοναδική συμβουλή που δίνω στου ανθρώπου που θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση εστίαση, να ανοίξουν μπαρ ή κλαπ ή εστιατόριο, η κλαμπ η εστιατοριο η μονη και πρώτη συμβουλή που του δίνω είναι: Φίλε μου, πρέπει να είσαι διαθετημένο να, να χωνέψει το γεγονό ότι θα έχει να κάνει με την αστυνομία, θα πιένει ποινικό δικαστήριο, γιατί ε, πιέζει να ανανεώσεις την άδεια σου. Ένα επιχειρηματία, ρε φίλε, πρέπει να πιένει στο δικαστήριο, ποινικό δικαστήριο, αν είναι δυνατόν. Γιατί ξέρω εγώ, επειδή να ανανεώσει την άδεια, αν του και τεχνικέ υπηρεσίε του Δήμου ε, δεν καταφέραν να την ανανεώσουν. Και έρχεται στη ζωή μου, λέει: Μα πού είναι η άδεια σου, ε, ανανεώνεται. Ε, εντάξει, εντάξει, να σε γράψω. Κατάλαβε, πάει τον το πράγμα. Δηλαδή, και οι, οι, οι επιχειρηματίε του είδου ρεφίλε πρέπει να πηγαίνουν στο ποινικό δικαστήριο. Ρε φίλε, το οποίο κατά την άποψή μου είναι έσχο. Έσχο. Ποιο άλλο επιχειρηματία αναγκάζεται να πηγαίνει. Και, πόσο μάλλον οι επιχειρηματίε που κρατούν την οικονομία του του τόπου. Γιατί αν δεν ήταν τούτοι οι επιχειρηματίε, το τουριστικό προϊόν τη Κύπρου θα ήταν. Τι θα ήταν. Τίποτε. Ε, Κατάλαβε, ρε φίλε. Πάνω σε τούτον που λέω. Ότι έχει ασέβεια η κοινωνία. Στο ότι έντου. Ενούς αντιμετωπίζεις την κοινωνία σαν πραγματικούς επιχειρηματίες. Κατάλαβες. Τι νόμου που βλέπω... Επιχειρηματίες της νύχτας σας. Ήταν που σημαίνει το πράγμα. Της <laughs> νύχτας. Ναι όλα. Ήταν που σημαίνει το πράγμα. ολόησια. Ολόησια, τα απέλλωμα. Τάξτερ, ah, ναι. υποκόσμος. Και δεν το θεωρούν ότι άνθρωπος μπορεί να κάνει 300.000 ευρώ μήνα και <laughs> Η κοινωνία γενικά και όμως που βλέπω ρε χάρη είναι ότι δεν είμαστε ένα όταν προκύπτουν θέματα το μας αφορούν. Και πάντα λέω ότι διαδηλώνουμε, διαμαρτυρόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε το δίκαιο μας à la carte. Ναι, δημοκράτες δηλαδή, δημοκράτες à la carte. Ναι, τη ώρα μου να έρθει η δική μας σειρά. Ναι. Μα η μαγιά είναι να πάμε να βγούμε να ή να όταν εμείς αλλά ο δίπλα μου είναι καλά. Έτσι είναι ρε φίλε. Κλείσαν οι γυροσύπρια, ευκαιρνάμε μόνο οι παλίδες της γυροσύπρια και κράζουν περιπέστημα τους. Εκλείσαν σε προσέρβες το ίδιο, οι λαϊκοί το ίδιο, οι δασκάλοι το ίδιο, συνεργατικοί το ίδιο. Και ξέρεις νομίζουν ότι θα έρθει ποτέ δική μας σειρά, ποτέ που να έρθει θα έχει η διαδήλωση, ακόμα και τούτη η διαδήλωση ταπελώνεται. Και όχι μόνο ταπελώνεται, εκμεταλ... ε, κάποιοι καπηλεύκονται έτσι. Mm. Δηλαδή, είναι και το άλλο. Και στο, ναι, και στο τέλος της ημέρας, ρε φίλε, τούτον το ταπέλωμα, δεν αφήνει καμία πρωτοβουλία και κανένα εγκίνημα να αναγεννηθεί που μια αναγνότητα για κάτι ας πούμε. Που μια πάν... αυτορμητή ναι. κίνηση των πολιτών Ναι ρε φίλε που πάντα πρέπει να πούμε ποιο είναι που πίσω, να τα ναι. να συμφέροντα έχουν. Μα και πάει μπροστά έτσι. Κι αν δεν έχει κάποιον που πίσω κάποιος θα πάει να, προ... να προσπαθήσει να μπει που πίσω. Ναι και να τον υποσκάψουν. Και... Μα... Ναι ναι συμφωνώ μαζί σου ρε φίλε. Εντάξει όσο αφορά τη διαδήλωση αύριο Εμένα η άποψη μου είναι ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν, όλοι έχουν το δικαίωμα Μα να διαδηλώσουν. Μα αυ... δεν είναι κομμάτι τη δημοκρατία αυτό. Ε, το τούτο είναι η δημοκρατία, ρε φίλε. Τούτο είναι η δημοκρατία. δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το αντιληφθούμε. Στην αρχή αν Ελλάδα ευκαιρνάσαν και εσείς κάνουμε debate μες στους δρόμους. Ναι, σαν στο ένα... βήμα. Ναι, σαν έναν είδος ε, μια, μια, μορφή αμφισβήτησης. Ναι, ναι. Μια μορφή διαδήλωσης. Τούτο το πράγμα, ναι. Τούτο είναι Τούτον το είναι. Δεν δικαίωμα, ρε, Δεν να το κάνουμε. Και ναι. ξέρεις, τα πράγματα, επειδή Διαβάζω και ακούω πολλά, σημαίνει ότι είσαι αστυνομικούς. Μα και αστυνομικοί, ρε παιδιά, εσείς είστε άνθρωποι μας. Που κάνουν τη δουλειά τους. Που κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν και εκείνη την αμεροκάματο. Μπορείς να σταπελώνεις όλους τους Ραλλείς με καπ, έναν και γουρούνια. Σίγουρα μπορείς. Είσαι αστυνομικούς, ρε φίλε, που μιλήσαν ποτέ με ανθρώπους που έχουν μωρά

ε, Είδα ένα βίντεο της προαλλήλες ενός δικηγόρου του Μιχάλη του Παρασκευά <μήν> Ο οποίος, οποίος ε έκαμε εξάλεπτο μονόλογον για το θέμα της γεωλίτης Που έφυγε του... που το βουλή ε, 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 ε Το δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά του αστικού που το ποινικού Η υπουργός της δικαιοσύνης φοήθηκες ε, φοήθηκα, ναι τα πράγματα Με βάση την ο Μιχάλης Αλλά με που Προσπαθώ να αντιληφθώ ρε φίλε και ε, 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 το, τίπομα, το ε, σε, σε θέσεις α, το α, α, αξιώματα το οποία τα οποία εν κέρια εν μπορούν τα να καταλάβουν ε, έχουμε ναι. θέμα ρε φίλε ναι. συμφωνώ ότι έχουμε θέμα ρε φίλε δεν μπορούν να καταλάβουν ταυτονόητα τα ρε φίλε ενώ τούτι ναι. έπρεπε να ήταν ξέρεις εγώ σε βλέπω έτσι θαυμάζω τον ας πούμε. ναι, ρε, θέλω, έτσι. θέλω εγώ να είμαι ε. Ναι. Ε, 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 Φοητσάρικα τα πράγματα, ρε φίλε. Φοητσάρικα το πόσο εύκολα μα αφαιρούν τα δικαιώματα μα, ρε φίλε, τα συνταγματικά και τα ανθρώπινα, το με πόση ευκολία τα κάμνουν, ρε φίλε. Και εδώ, σιγά, ρε, και τι έγινε. Φίλε, από όλε τι πλευρέ. Βασικά, τι είναι που πρέπει να κάνουμε, ρε φίλε, είναι ίσω να πρέπει να, να μα ξαναπάρουν στο σχολείο και να μα βάθουν τα, τα βασικά, τα βασικά τη δημοκρατία. Δεν είναι τα βασικά τη δημοκρατία, ρε φίλε. Ισονομία. Σεβασμό. Σεβασμό. Ισοπολιτεία. Τούτων το πράγμα. Σεβασμό ο αντίλογο. Και αποφασίζουν οι πολλοί. Και ευκαιρίνει. Ε, Τούτων το πράγμα. Έχει ανθρώπου που δεν μπορούν να το αντιληφθούν, ρε φίλε. Που το επιχείρημα του είναι ότι τσίνο να με διαδηλώσει επειδή διαφωνώ με τσίνα που λέει. Μα ρε φίλε μου. Αύριο η στην εξουσία. Να ισχύει και για σένα το πράγμα και δέχεσαι το. Ή που να έρθει δική σου σειρά. Που να έρθει δική σου να το δεχτεί. Δεν κατάλαβε ρε φίλε. Ή σας πω είδα φωτογραφίες που βάλανε τη μητσιά μου τη ε, ε, σειρά με το τούτο το, που εκαύλιαζε. Και εκαύλιαζε. Τι και να το βάλει εσύ σαν, σαν, επιχείρημα για να δικαιολογήσει την πράξη εκείνου του γάρου που τη έσυρε μέσα στα μάτια το νερό. Είδα το βίντεο που την άλλη ο ψηφίλε. Ναι, ρε, φίλε. Σπέρα. Ρε φίλε μου. Εντάξει. Ε, οπότε ναι, πρέπει να κάνουμε λίγο, να μάθουμε λίγα. είναι μόνο η δημοκρατία. Λίγα βάση. δεν θέλουμε αστυνομία. Όχι, ε, ρε φίλε, θέλουμε αστυνομία. Βεβαίω θέλουμε αστυνομία. Όμω θέλουμε σωστή αστυνομία. Ναι, μπορεί να έχει ρίγκο ψυχή, ρε φίλε. Ε, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή ε, θέλει αστυνομία για να μπει ο κλέφτη σε σώσου και όλα να πιάσει τηλέφωνο. Την ομάδα επαγρύπνηση. Και δεν μπορεί να πιάσει τηλέφωνο. Γιατί αύριο, ε, πιάνε, αύριο και τσακωθήκαμε μεταξύ του. Ναι. ναι. Τι, θα θέλει. Στη... Ε, ναι, ή αν βρεθεί ένα τρομοκράτη τζιχαντιστή και θέλει να την μέσα στη διαδήλωση. Α γιάνει μαύρο άσπρο. ένα ε, μαύρο άσπρο. Και, λοιπόν. ε, 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 πέρα από το ταπέλο, εμεί έχουμε και την προσέγγιση του, του μαύρου ή του άσπρου. Ναι, ναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, τίποτε. Δεν έχει άλλο χρώμα. Ποια είναι η λύση, χάρη μου, καλό. Και με ποιο θέμα πώς είναι να διορθώσουμε του τα τα... Λέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τηρούμε τους νόμους. Κατάλαβες, για όλους όμως οι νόμοι, ρε φίλε. Να τηρούμε, να, για, νόμους έχουμε πολλούς. Δόξα σας οι θέοι. Εγώ ή όμως να μην τους εφαρμόζουμε. Ε, κατάλαβες, πρέπει να πούμε ότι, ότι τούτος ο νόμος είναι έτσι, πρέπει να ισχύει για όλους ο νόμος. Και να το κάνουμε. Τούτοι ήταν που καμπνούν, δεν λειτουργά ο νόμος, α, να τον αλλάξουμε τον νόμο. Εγώ ρε φίλε, αφού κάνουμε τον πρώτο να δουλέψει και τον που έχεις, παράδειγμα η κάρτα φιλάθλου, εγώ, Δηλαδή, πριν που την κάρτα φιλάθλου, δεν ήταν παράνομο να συγκρορώτησα του αλλού, δεν ήταν παράνομο να οχτυρίσω δεν να τα πράγματα ήταν παράνομα τούτα. Ρε, δαμή κάρτα φιλάθλου, αφού υποτίθεται ότι υποστηρίζεται και από ένα σύστημα και ταυτοποίησης, αφού ενέχουμε. Ε, φίλε, λόγω κόστου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Στην νομοθεσία λαλούν ότι στι ομάδε τη πρώτη κατηγορία να γίνεται το πράγμα. Τούτη ταυτοποίηση, να ισχύει κάρτα φιλ. Ε, καλά. Εν ισότητα το πράγμα. Δηλαδή, ο παδό τη δεύτερη κατηγορία είναι καλύτερο που λόγω. Και εκείνο δικαιούται να παίρνει χωρί κάρτα φιλάθλου. Και εγώ να παίρνει κάρτα φιλάθλου. Καρχά, σκοτώσα είναι τα θύματα των κλειστών εκεί πέρα. Ε, ε, Κατάλαβε, ρε φίλε. Ένα ε, ε, τηρήσαν την νομοθεσία. Γιατί υπήρχε νομοθεσία, ρε φίλε. Θυμούμε σαν εχθέ που μα ευαλούσαν για τα συστήματα παρακολούθηση που έβαλα στο Γάσι Πίτ και στο Τσίριο πριν 20 χρόνια. Και ότι είναι top of the notch, και να, να σταματήσει η βία κτλ. Ε, πού είναι το σταματήσει. Φίλε, για κάθε τι μεγάλο που δεν σταματησει φιλε για καθε τι μεγαλο που γεννήθηκε, ενταξει τωρα πιθανον να πραξουμε σαν τζινο που κατηγορουμε αλλα νομιζω ισχυει το πραγμα γιατί εκείνη τα συστήματα κάμερων ασφαλείας yeah, και για τις κάμερες που μπήκαν μέσα στους δρόμους. Πέ μου τώρα ρε φίλε ότι είναι επεξάσιν ας πούμε, <laughs> σκοτεινά παιχνίθηκια, μίζες και ιστορίες. <laughs> είναι πολλά σου πέρα δείστε να μου ότι λαϊκίζω. Όμως κατά την άποψη μου ρε φίλε είναι πολύ πιθανό. Καταρχάς, το... mm, είναι πολύ πιθανό. Καταρχάς από λειτουργού. Άρα έχουμε το άλλο και την... Ε, έχουμε και την δικαιολογία να, κρίνουμε, να κρίνουμε. Yeah. Ναι. Να yeah. Έχουμε την κατηγορία να κρίνουμε σίγουρα. Υπάρχει έλλειψη οράματο, νομίζω, χάρη μου. Πρώτο, οργάνωση. Ναι, και δεύτερον, έχει ευθύνη και είναι η νεολαία. Και έχει ευθύνη και το 36% που δεν πάει να ψηφίσει. Που απέχει. Έχει ευθύνη, φίλε μου. Ναι, ναι. Είναι ο κόσμο καίγεται και το πι, χτενίζεται. Έχει ευθύνη. 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 Αποφασίζει για σένα χωρί εσένα, ρε φίλε. Ναι. Ζή... Και, εδώ κάνει τη ζωή του τόσα εκατομμύρια ανθρώποι για να έχει εσύ το δικαίωμα. Να πάει να πει ότι εγώ θέλω τον τούτο. Μα ψηφίσεις. μόνο, ένα έρθει να σε εύρει. <ΣΣ> ναι, Μια θα μέρα σε... να σου χτύπησε την πόρτα ρε φίλε ναι. και τώρα να ζητάς βοήθεια, δεν θα βρεθεί κάποιος να σε βοηθήσει ναι. επειδή, επειδή εσύ απείχες και, και, και γενικά απέχουμε ρε φίλε, χτες έφυγε τούτος ο... ο... η Ερευνητική Επιτροπή που ε, μιλούει για την Αλταμύρα και το συνεργατικό ρε φίλε Φίλε απίστευτα πράγματα ρε φίλε Απίστευτα πράγματα και εινάς, ρε το φίλε Το τρίτο που δεν πρόσθεσαν είναι την ατιμωρησία

εγκληματίας είναι που άρχισε να πληρώσει τις κοινωνικές ασφαλίσεις του ή δεν μπορεί να πληρώσει. Εγκληματίας είναι που δεν ε, ε, πληρώσε το πρόστιμο του επειδή δεν μπορούσε, αλλά εγκληματίας είναι κοινός που έκλεψε εκατομμύρια από το κράτος, mm. που χρησιμοποίησε τη θέση εξουσίας του και εκμεταλλεύτηκε το προσώφελος του. Τι είναι εγκληματίες. Τι είναι κύριοι Καταλάβες. και κυρίες. Ε, έναν είναι κοινός ο οποίο ε, παρέβλεψε τον νόμο και παραβίεσαν τα προσωπικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενό ναι. συμπολίτη μα, α πούμε. Δεν είναι εγκληματία ναι. Ούτε είναι εγκληματίε οι βουλευτέ που ψήφισαν τι νομοθεσίε που είναι ετεροβάριε υπέρ των τραπεζών. Ούτε έτσι είναι εγκληματίε. Ή τα μαύρα τα δάνεια, α πούμε. Ήταν, ναι, δεν είναι εγκληματίε. Δεν ταμιό... είναι εγκληματίε κοινοί που έφεραν 9 δισεκατομμύρια τάχα στην Κύπρο γύρω από διαβατήρια

τότε που ήταν ευκαιρία ο Αναστασιάδης για δεκαετία κάπου και δεν πέρασε καν που τον νουν τους ή μάλλον πέρασε που τον τους να τον κάνουν υπουργών οικονομικών όμως δεν είχαν τα κότσα καταλάβες να τον κάνουν υπουργών ε, άλλους Ίσως εφοηθήκα δεν είχαν τα κότσα Φοηθήκαν, ναι Τούτον το πράγμα είναι ε, μάς, λέει, για την υποψηφιότητα σου χάρη μου Εντός ειπρόγειψε. Εντός ειπρόγειψε, ε, εντάξει, είδα την Άννα, παρακολούθησα την. Δεν και που τον νούσο, ναι. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε είχα έτσι, έτσι θέμα, ούτε έθελα. Βλέψεις. Ούτε έθελα. Ενέθελα. έθελα. Κάση μια μέρα τηλέφωνο. Εντάξει, ε, εν έθελα όμως σίγουρα τα ε, ταυτίστηκα με την Άννα, γιατί μ, πρώτον και ο κυριότητας και όσοι πολιτικοί υποστήριξα στη ζωή μου αρσενική απογοητεύσαμε στο επακρό που όταν είπα ότι ίσω το κλειδί να είναι επειδή έχει γυναίκα εντάξει είμαι, είμαι λίγο φεμινιστής ε, πιστεύω ότι το μητρικό τη αίσθηκτο τη Άννα κάνει την καλύτερη που κάποιον αρσενικό που να έχει το αίσθηκτο. Έτσι πιστεύω τώρα, Άντζελα, ότι τούτον είναι πιστεύω πολλά πάνω της επειδή είναι νέα, μητσά, πιο μητσά μου, πολλά. Ε, έχει την ενέργεια, έχει τις γνώσεις και ήμουν δίπλα της και ζήτησε μου να κατεβώ μαζί της. Δεν σε προσέγγισε, ενώ με, με, ποιον τρόπο. Ε, Πούλησε σου το με την καλή ενέργεια. Όχι, oh yeah, είπε μου ότι πρέπει να... Μοιράστηκε το vision της. Το ναι, ναι, της, ναι να είπα ότι δεν πούμε... θέλω να μου λαλώ, ότι δεν έχει chance, δεν θέλω να μου λαλώ. Είπε μου ότι αυτό που είσαι ιδανικός, θα λέω επειδή θέλεις. Και το point. Δεν θέλω να κάνω καριέρα. Δεν θέλω να... Θέλω να εκμεταλλευτείς μια πιθανή ναι, ναι. εκλογή σου, να εκμεταλλευτείς ναι. το αξίωμα ναι. για να... να πέντε χρόνια ναι. ρε, φίλε. Πέντε. Ένα να... Πέντε χρόνια. Είπαμε μετά να πάμε... Να πάμε μέσα στα χτινά μας και στα δούτα μας, στα ζώα μας, στο ψάρε μας, στο θάλασσα. Ε, Ψαρεύκω το μόνο ψάρεμα που κάνω ε, και αν το αθερίνε με γκούπα, Εντάξει, ήμουν προαθλητή κολύμβηση, αρέσει και μου η θάλασσα. Και ότι ανίζεστε. Μόνο τι ανίλε για Ναι, εντάξει. έπεισε ε, ε, με η Αννά ε, να εγώ μαζί τη. Και είσαι στο ψηφοδέλτιο να Είμαι ανεξάρ... στο ψηφοδέλτιο να ανεξάρτητο. Είναι ανεξάρτητο όπω όλοι μα. Λευκοσία, αριθμό. Ένα, ε, ένα ξέρω ακόμα. Α, είναι ευκαιρία. Όχι, πρέπει να είμαι το τελευταίο αριθμό γιατί. Είναι... Είπε το, πρωθείς, ρε, το όνομα μου. Χι το όνομα. Χατζι Παύλου. Οπότε πρέπει να είμαι στο τελευταίο. Μπορεί να είμαι. Πόσο 21. Δεν ξέρω. Πρέπει Λευκοσία, το 21. Ένα δούμε. Ε... Να μου πιστεύει. Που αλησιά, να πιστεύω θα βγει πρώτη βουλευτή στη Λευκοσία. Στη <ΣΣΣ> σοβαρή να πηγήσει στον κόσμο, στη σοβαρή δυναμική. Εντίμια. Για, α, α, αρέσκει στον κόσμο. Ναι ρε φίλε. Το ναι. θέμα είναι να αρέσει την αποχή. Φίλε η αποχή ναι. σημαντικό ποσοστό το οποίο... Φίλε αν είδε την τελευταία δημοσκόπηση που έκαναν το ΣΥΓΜΑ. Α παι, μου πολλά, πολλά χαμηλή αποχή. Χαμηλή. Ναι. Άρα πάμε καλά. Mm. Ότι είναι να ψηφίσουν πολύ τον τή φορά. Εγώ προσπαθώ <laughs> να εκμεταλλευτεί τούτο που δημιουργήσαμε χάρη μου όχι για να κατευθύνω ψήφο Περάσαν και να περάσουν υποψήφοι από όλους τους χορούς απλά για να πω στον κόσμο παιδιά πιένετε ψηφίστε, κάνετε μια έρευνα ψάξετε τους ανθρώπους, τους οποίους ναι, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη, είναι εν τέλει, είναι εν τέλει, κανένας είναι εν τέλειος Κάμετε, κάνετε μια επιλογή, μην Με μείνετε σπίτι ρε φίλοι Ναι, σίγουρα Και τον το καταλαβαίνω το πολλά επειδή έχω και μωρά και δεν το κάνω για, για να για λόγο σου. Για μου. Εγώ καλά ρε Ναι, τα μωρά φίλε. Το θέμα είναι τα μωρά το θέμα. Ναι, σε δέκα χρόνια ρε φίλε, τι, Κύπρο να ενός παραδόσου μου. να μια Κύπρο να γουστάρουμε ρε φίλε. Έτσι, ναι. Τι είναι το πράγμα Λευκοσία, Λευκοσίας. Ναι. έχεις κοινωνικά τα οποία μπορεί να σε ακολουθήσει Facebook. Έχω ναι. Ακολουθήστε τον Χάρη στο 2021. Κάμε την κέτ μαζί του, ρωτάτε τον, υποψήφιος βουλευτής. Χάρη μου, το χάρηκα πάρα πολλά που σε γνώρισα. Που τα είπαμε και σου εύχομαι ότι καλύτερο στη ζωή σου, φιλαράκι μου. Να Προ... Προ-Covid. Προ-Covid χειραψίες. Help me out, don't let me down. I could learn from you, I could learn from you.